Εγώ? Να μιλήσω? Λοιπόν, παιδιά, δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να συνεχίσω να μιλάω. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλό σας απόγευμα από το στάδιο Νίκος Γκούμας για μια ακόμα φορά, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της πρώτης εθνικής κατηγορίας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είναι το 87ο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού, αυτό που θα ξεκινήσει σε λίγο. Στα προηγούμενα 86 ο Ολυμπιακός υπερέχει έχοντας κερδίσει 33 μάτς έναντι 27 νικών της ΑΕΚ, ενώ 26 παιχνίδια δεν ανέδειξαν νικητή. Όσον αφορά τις αναμετρήσεις με γηπεδούχο την Ένωση εδώ στον Νίκος Γκούμας, η υπεροπλία της ομάδας του Μπάγεβιτς είναι σαφής, καθώς σε σύνολο 43 αναμετρήσεων ο δικέφαλος έχει καταφέρει 16 νίκες σε βάρος του Ολυμπιακού, 16 μάτς ισόπαλα και 11 επικρατήσεις των Ερυθρολεύκων. Σε επαγγελματικό επίπεδο η περιοχή της ΑΕΚ είναι αρκετά πιο βραχεία. Σε 23 αγώνες έχουν επικρατήσει κυτρινόμαυροι 8 φορές, άλλα τόσα μάτς ισόπαλα, 7 νίκες για τον Ολυμπιακό. Στις οθόνες σας οι συνθέσεις των ομάδων είδαμε νωρίτερα της ΑΕΚ. Εδώ ο Ολυμπιακός, για να το σχολιάσουμε με την ευκαιρία, τερματοφύλακας ο Ελευθερόπουλος, ο Πατσατζόγλου, ο Βενετίδης, ο Γιαννακόπουλος, ο Καρεμπέ, ο Τζιωβάνι, ο Τζόρτσεφ, ο Τζοζέ Ελίας, ο Άντζας, ο Ζέντεμπερ και ο Ανατολάκης είναι οι 11 που κατεβάζει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σρέτσκο Κάτανετς στην πρώτη του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Καταργιανάκης Αμαρατίδης, Μαυρογεννίδης, Τρασένα, Φορίκου, Ενινιάδης και Αλεξανδρής. Χιώτης, Ζαγοράκης, Τσάρτας, Νικολαίδης, Γεωργίας, Κασάπης, Ράιτ, Κατσουράνης, Λάκης, Ίβιτς και Καψής. Οι 11 που θα ξεκινήσουν για την ΑΕΚ με τη μεγάλη έκπληξη, τον Τούσκο να χρησιμοποιεί τον Νίκο Γεωργία στην 11. Πάμε πάλι στα στούντιο του Αλφα και ξαναγυρίζουμε. Επιστροφή στον Νίκος Γκούμας, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, αγαπητοί τηλεθεατές της τηλεόρασης του Αλφα, για την κάλυψη του μεγάλου σημερινού ντέρμπι, του μεγάλου ζευγαριού της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, το κορυφαίο μάτς της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Εδώ είναι η φυσούνα των αποδυτηρίων που θα οδηγήσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο με τον διαιτητή Νίκο Αγγελάκη από τη Θεσσαλονίκη και συνεργάτες τους κυρίους Νικολαίδη και Τσούκα. Ο Νικολαίδης του συνδέσμου επίσης Θεσσαλονίκης και ο Τσούκας του συνδέσμου Αρκαδίας, τέταρτος διαιτητής, Τακίδης του συνδέσμου Κιλκής. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί στην προηγούμενη σύνδεσή μας ο Σρέτσκο κάτανε τις οθόνες σας. Στην πρώτη του, στην πρεμιέρα του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, ο άλλοτε τεχνικός εθνικής ομάδας της Σλοβενίας που οδήγησε τους Σλοβαίνους στις κορυφαίες διακρίσεις στην ιστορία τους, στην τελική φάση του Euro του 2000 και βεβαίως στο πρόσφατο το περασμένο καλοκαίρι Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Κορέας. Οι κάμερες πάνω στον Κάτανετς που βαδίζει για να πάρει τη θέση του στον πάγκο και βεβαίως θα δούμε και λίγο αργότερα ένα νέο πρόσωπο στο τεχνικό επιτελείο των Ερυθρολεύκων, τον Σίνισα Γκόγκιτς, που ανέλαβε συνεργάτης του Σλοβαίνου και νωρίτερα, όταν οι Ερυθρόλευκοι έκαναν προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο, έτυχε τη θερμή υποδοχή από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Η είσοδος των μεγάλων μονομάχων του σημερινού ντέρμπι, επαναλαμβάνω, 87ο στην ιστορία των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Να προσεγγίσουμε λίγο και πάλι τις συνθέσεις των ομάδων. Η ΑΕΚ παίζει με τερματοφύλακα το Χιώτη. Στην άμυνα είναι ο Γεωργίας, εδώ είναι η έκπληξη. Ούτε ο Μπορμπόκης στην 11, ο Μπορμπόκης είναι στον πάγκο. Ούτε καν ο Κωστένογλου, ο οποίος είναι εκτός αποστολής. Επίσης στην άμυνα είναι ο Κασάπης, ο Ράιτ με τον Καψί. Στη μεσαία γραμμή ο Κατσουράνης με τον Ζαγοράκη, ανασταλτική χαφ και δεξιά θα βγαίνει ο Λάκης. Ο Βασίλη Τσάρτας είναι ο επιτελικός μέσος και δίδυμο επιθετικό ο Ντέμις Νικολαίδης με τον Ήλια Ίβιτς. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει εκπλήξει όσον αφορά τα πρόσωπα. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι κατά τα γκολπόστ. Μολονότι χθες στην τελευταία προπόνηση ο Κάτανετς χρησιμοποίησε τον Κατεργιανάκη στο διπλό. Και από εκεί και πέρα στην άμυνα ο Πατσατζόγλου, ο Βενετίδης, ο Άντζας και ο Ανατολάκης. Στη μεσαία γραμμή ο Ζέ Ελίας, αμυντικό χαφ με τον Καρεμπέ δίπλα του. Ο Ζέντεμπερκ επιτελικός μέσος. Δεξιά θα βγαίνει ο Γιαννακόπουλος, αριστερά ο Τζόρτζεβιτς. Και μοναδική επιθετική αιχμή των Ερυθρολεύκων ο Βραζιλιάνος ο Τζοβάνι Σίλβα ντι Ολιβέιρα. Εδώ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς για πρώτη φορά ύστερα από 6 χρόνια αντίπαλος του Ολυμπιακού με τα κυτρινόμαυρα πλέον σε αυτό εδώ το γήπεδο που πέρασε βεβαίως τα πάνδυνα. Τον είδαμε ότι είχε και κάποιες φιλοφρονήσεις, ανταλλαγές με τους συμπατριώτες του, άλλοτε έτσι. Ένα έθνος, ένας λαός ήταν κάποτε όλοι οι Ιουγκοσλάβοι, με τον Κάτανετς, τον Γκόγκιτς και τους υπόλοιπους. Εδώ λοιπόν ο Σρέτσκο Κάτανετς αριστερά στις οθόνες σας, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Αγγελάκης, διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού και οι κάμερες πάνω στην πλευρά των φανατικών οπαδών της ΑΕΚ, στην Original, κάτω στη σκεπαστή κερκίδα.
Ο Νίκος Αγγελάκης λοιπόν, 37χρονος διαιτητής του σημερινού ντέρμπι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, σφυρίζει για τέταρτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρία προηγούμενα μάτς τα δύο ήταν εκατέρωθεν. Ένα για τον Ολυμπιακό και ένα για την ΑΕΚ. Και ήταν νικηφόρα. Η ΑΕΚ με την Καλυθέα 1-0 και ο Ολυμπιακός με την Καλυθέα 1-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όλα είναι έτοιμα για να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα ο Νίκος Αγγελάκης. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς που επέλεξε τον Ήλια Ίβιτς, όπως είχε κάνει και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και το πρώτο σφύριγμα από το Θεσσαλονικείο ρέφερι σε αυτό το μεγάλο σημερινό παιχνίδι, με τη βαθιά παλιά του Ζέντεμπερκ που δεν βρίσκει στόχο. Είδα την μπάλα πως έσκασε, πως γκελάρισε στο νερό. Είναι πολύ βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Ο διαιτής δεν χρειάστηκε, είναι αλήθεια, όταν έκανε έλεγχο του αγωνιστικού χώρου πολύ νωρίς να δοκιμάσει να σκάσει την μπάλα κάτω, διότι δεν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος, αλλά σίγουρα υπάρχει βαλτωμένο τερέν και κυρίως μπροστά στις δύο εστίες, θα το δούμε αργότερα, μπροστά από τους δύο τερματοφύλακες που εκεί θα κάνει δύσκολο το έργο τους. Εδώ η πρώτη παλιά πήγε να περάσει ο Ζαγοράκης για τον Ίβιτς στην προσπάθεια οργάνωση επίθεση ΣΑΕΚ, κόπηκε και ο Ανατολάκης θα πάρει φάουλ από το διπλό μαρκάρισμα εκεί του Γεωργία με τον Ζαγοράκη. Εδώ Ζελίας. Ξανά η προηγούμενη φάση, το φάουλ που γίνεται στο Ζε Ηλίας από το τράβημα της φανέλας που του έκανε ο Ζαγοράκης. Ο Άντζας γεμίζει με τον Τζιοβάνι και τον Καψί πάνω του. Πάσα για τον Γιανακόπουλο. Ο Γιανακόπουλος προσποιείται στον Κατσουράνη για τον Ζέντεμπερκ. Ο Ζέντεμπερκ θα παίξει το 1-2 εκεί με τον Γιανακόπουλο που θα βγάλει μια χλιαρή παραλυσέντρα και το πρώτο κόρνερ στο μάτς από την παρέμβαση του Κωσταρικανού εδώ, του Μαουρίσιο Ράιτ, για λογαριασμό του Ολυμπιακού στη φάση που ξαναβλέπουμε. Πρώτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Αλφα και πρώτο κόρνερ στο μάτς με τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων στις οθόνες σας, για το κόρνερ στην απέναντι πλευρά. Ο Καρεμπέ θα αφήσει την μπάλα, πήρε περίεργα φάλτσα βέβαια όταν σκάει στο έδαφος και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μπάγκεβιτς εδώ φωνάζει στον Καψί. Καψής που σε δηλώσεις του σήμερα θα έλεγε ότι ανταλλάσσει εύκολα μια νίκη στο σημερινό ντέρμπι αν κληθεί να διαλέξει ανάμεσα σε μια πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Ενδεικτικό της μεγάλης σημασίας αναμέτρησης με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να προέρχονται από αποτυχημένα αποτελέσματα. Την προηγούμενη αγωνιστική ΑΕΚ έχασε στο Ηράκλειο. Εδώ ωραία προσπάθεια του Νικολαίδη που προσπάθησε να περάσει για τον Ίβιτς. Ο Άντζας ελέγχει, ο Ελευθερόπουλος μπλοκάρει. Η ΑΕΚ που έχασε λοιπόν στο Ηράκλειο από τον Όφη με 1-0 την προηγούμενη Κυριακή και ο Ολυμπιακός στην τελευταία παρουσία του Γιάννη Κόλια στον πάγκο στο πρωτάθλημα είχε το 0-0 με την προοδευτική στη Ριζούπολη. Ο Ίβιτς μονομαχεί με τον Άντζα. Κρατάει ο Σέρβος και παίρνει φάουλο εδώ. Ξανά η φάση. Ζαγοράκης πλασιαριστά για τον Κατσουράνη. Κατσουράνης ένα σούτ από μακριά χωρίς καμιά τύχη. Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον, είναι κόρνερ τελικά. Η μπάλα κάπου βρήκε και με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού η ΑΕΚ κερδίζει το πρώτο της κόρνερ στο μάτς με το Βασίλη Τσάρτα εκτελεστή εδώ. Στο πρώτο δοκάρι, παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς, πάλι μπάλα στο Τσάρτα που ετοιμάζεται να ξαναγεμίσει σαν πιο κοντινό κόρνερ. Ο Γιανακόπουλος με δεύτερη προσπάθεια θα βγάλει την περιοχή του. Τσάρτας θέλει να επαναφέρει, περνάει μπάλα το Ζε Ηλίας Λάκης. Καψής. Πέφτει πάνω του ο Ζε Ηλίας και κοντράρει. Βενετίδης με δύναμη και αυτό στην μπάλα. Τζόρτζεβιτς. Ζέτεμπερκ τώρα για τον Ολυμπιακό. Και ο Τζιοβάνι που κάνει κίνηση στα αριστερά. Τον καταδιώκει ο Γεωργιάς. Ο Βραζιλιάνος με τον Γεωργιάδο. Ωραία προσπάθεια του Τζιοβάνι που θα κρατήσει. Ψάχνει στήριγμα. Κόβεται από τον Καψί. Ξανά Τζιοβάνι. Ζε Ηλίας η μπάλα κάπου κοντράρει. Καταλήγει στο Γιανακόπουλο. Ο Ράιτ μπροστά του. Καρεμπέ. Λάθος του Καρεμπέ που θα ξανακερδίσει όμως ο Γάλλος. Ζε Ηλίας. Τραβιούνται οι παίκτες του Ολυμπιακού για να ξεμαρκαριστούν. Έχουν απέφυγε ο Τζόρτζεβιτς το μαρκάρισμα από τον Ζαγοράκη. Ο Βενετίδης θα προλάβει. Ναι, θα κάνει τη σέντρα. Απομάκρυναν οι αμυντικοί της ΑΕΚ με τον Καψί και στη συνέχεια έχουμε την προβολή του Τζόρτζεβιτς. Φάουλ σφυρίζει ο Αγγελάκης πάνω στον Ζαγοράκη. Νεύρα εδώ. Βλέπουμε το Θοδωρή Ζαγοράκη ζητάει το λόγο από τον Τζόρτζεβιτς, ψυχρεμότεροι προσπαθούν να επέμβουν, ψάχνει
Το τσεπάκι του Αγγελάκης για κάρτα. Είναι ένα ντέρμπι. Η ένταση είναι εύλογο ότι υπάρχει και υπάρχει βέβαια. Ξανά η φάση. Με τον Τζόρτζεβιτς και τον Ζαγοράκη. Ο Τζόρτζεβιτς βρίσκει μπάλα, βρίσκει και πόδια. Εν πάση περιπτώσει, φάουλ. Καψής. Γεωργίας. Με τη μία στον Κατσουρένα. Σκάβει την μπάλα με στόχο το Λάκη και το Βενετίδη εκεί μονομαχία. Φαίνεται, φάνηκε πως έσπρωχνε ο Βενετίδης. Τελικά ο Αγγελάκης είπε παίζεται. Εδώ ο Βενετίδης με τον Ίβιτς. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Στέλιος Βενετίδης στις οθόνες σας. Συμπληρώσαμε το 5ο λεπτό στο ντέρμπι 0-0. Ο Ίβιτς θα κερδίσει κόρνερ τελικά. Το δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Εδώ ο Ήλια Ίβιτς, άλλοτε βεβαίως παίκτης του Ολυμπιακού και σκόρερ της Ένωσης στο νικητήριο περσινό τελικό του κυπέλου. Το κόρνερ από τον Τσάρτα, η κεφαλιά από τον Ίβιτς είναι out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, πρώτη στο μάτς από το Σέρβο στο 6ο λεπτό αυτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το κόρνερ, η κεφαλιά του Ίβιτς που νίκησε στον αέρα τον Καρεμπέ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ελευθερόπουλου, η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα με πρωταγωνιστή τον Ήλια Ίβιτς. Ζέτεμπεργκ. Θα χάσει την μπάλα. Ζαγοράκης. Νικολαίδης, τα κουνάκι για τον Ζαγοράκη και έχουμε σφύριγμα, φάουλ για την ΑΕΚ του Γιώργου Ανατολάκη. Για να δούμε εδώ και πάλι. Ο Άντζας είναι αυτός που κράτησε όπως είδατε τον Ίβιτς και εκεί ακριβώς ο Αγγελάκης σφυρίζει το φάουλ. Και από μια ακόμη οπτική γωνία είδατε αριστερά στις οθόνες στον Άντζα, κράτησε τον Ίβιτς να μην φτάσει την μπάλα. Αντικανονικό μαρκάρισμα και αμέσως ο Θεσσαλονικής διαιτητής το καταλόγησε. Από μια στημένη μπάλα λοιπόν η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ψάξει τον γκολ πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Και ας είναι αρκετά μακριά, πολλά μέτρα μακριά, είναι επικίνδυνα όλα τα φάουλ, όχι επειδή τα χτυπάει ο Τσάρτας εδώ πάνω στο τείχος, αλλά γιατί ειδικότερα αν έχουν συρτό χαρακτήρα, με το κακό αγωνιστικό χώρο, μπορεί να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα. Εδώ πάλι κόλλησε η μπάλα για να κόπουλος με Ντέμι Νικολαίδη, δυνατές μονομαχίες, Αγοράκης αποδέχτης της μπάλας. Ο Τσάρτας σε καλή σημείο θα χάσει τον γκολ. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, κάμερες είναι πάνω στον Ίβιτς. Ξανά εδώ λοιπόν στο 7ο λεπτό δείτε το Βασίλη Τσάρτα μαρκάριστο, κάνει το αριστερό σουτ με τη μία όπως του ήρθε η μπάλα πάνω στην κίνηση. Η μπάλα out. Δύο καλές στιγμές λοιπόν για την ΑΕΚ εδώ Κάτανετς. Νωρίς στο παιχνίδι στο 6ο λεπτό από την κεφαλιά του Ίβιτς και 1,5 λεπτό αργότερα με το σουτ πάνω στην κίνηση, σουτ πλασέ από το Βασίλη Τσάρτα πάνω από τα δοκάρια του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Σφύριγμα του Αγγελάκη, σωστή υπόδειξη. Ένα ακόμη φάουλ στον χώρο του κέντρου. Αυτή τη φορά του Ζαγοράκη πάνω στον Ζε Ελίας. Με την ευκαιρία να πάμε στους δύο συναδέλφους στον αγωνιστικό χώρο. Στον Μάκη Μπεκιάρη καταρχήν και συνέχεια στον έτερο ρεπόρτερ του Αλφα που είναι δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού, τον Λάμπρο Μπαλάφα. Μάκη, ακούμε. Καταρχά, δημοσταίνω να ξεκαθαρίσουμε και καλησπέρα και από μένα. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό που λέγαμε πριν από το ξεκίνημα τη σημερινή ζωντανή μετάδοση. Ότι δηλαδή η απουσία Κωστένογλου από την 18 δεν είναι θέμα τακτική και τίποτα περισσότερο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο ποδοσφαιριστής σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο τη ομάδα. Από εκεί και πέρα σηκώθηκαν όλοι στον πάγκο τη ΑΕΚ στην χαμένη ευκαιρία του Τσάρτ, ενώ αμέσω μετά ο Ντούσαν Μπάγεβιτ μαζί με τον κύριο Περσία έφτασαν μέχρι τη γραμμή του πλαγιού και ζήτησαν από τον Τσάρτα να μαρκάρει κοντά στον Καρεμπέ. Να μην τον αφήνει να ανεβαίνει και να δίνει μπαλιές. Αντικανονικό μαρκάρισμα του Ανατολάκη εδώ πάνω στον Νικολαίδη. Και υποδείξεις και παρατηρήσεις βεβαίως του διαιτητή στον αμυντικό του Ολυμπιακού στη φάση που ξαναβλέπετε. Πάμε στο Λάμπρο Μπαλάφα που είναι δίπλα στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Λάμπρο, ο Κάτανετς συνεχώς όρθιος και τον βλέπω εγώ τώρα από εδώ που είμαι ότι είναι λίγο πριν την γραμμή του πλαγίου. Συνέχεια, σηκώνεται πάνω σε κάθε φάση, κάθε φορά που θεωρεί. Και πρώτη κίτρινη κάρτα σε διαμόντο, πρώτη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή στον Γιώργο Ανατολάκη.
Ο Κάταν έτσι τους κάνει νόημα, δημοσένει να είναι πιο ηρεμή, πιο προσεκτική στα μαρκαρίσματα. Πρωτήτερα στην φάση με τον Τσάρτα έβαλε τις φωνές στον Γιαννακόπουλο, γιατί δεν μπήκε δυνατά στη φάση όπως του είχε ζητήσει, να διώχνει την μπάλα, να απομακρύνεται από την άμυνα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Κασάπης δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ στο 1ο λεπτό έχουμε λοιπόν την πρώτη κίτρινη στο μάτς που έδειξε ο Αγγελάκης στον Ανατολάκη. Λάθος απόκρουση του Πατσατζόγλου πάνω στον Ζαγοράκη που θα σκάψει την μπάλα με στόχο το Λάκη, όμως εκεί που θα βρεθεί αυτή δεν είναι δυνατόν να την διεκδικήσει ο συμπαίκτης του. Εύκολα ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος εδώ. Και αυτό που μπορεί κανείς να διακρίνει από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης όσον αφορά τα αντίπαλα ζευγάρια, ποιος δηλαδή είναι σκιά πάνω στον άλλον από την αρχή του παιχνιδιού, είναι ότι ο Καψής, όπως και στον τελικό του κυπέλου, παίζει πάνω στον Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι που είχε εκνευριστεί σε εκείνο το μάτι, θυμάστε, και είχε αποβληθεί. Ο Άντζας από την άλλη πλευρά παίζει στον Ίβιτς, ο Ανατολάκης στον Νικολαίδη, ο Βενετίδης στον Λάκη. Ενώ ο Γεωργίας δείχνει να μαρκάρει τον Τζόρτζεβιτς και ο Κασάπης στο Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ζέλιας. Τζιοβάνι. Τζόρτζεβιτς. Ξανά Τζόρτζεβιτς που άλλαξε με τον Ζέντεμπερκ, ο Γεωργίας παρέμβαση, ο Καρεμπέ, ξανά ο Γεωργίας με πείσμα και πάθος θα αποσπάσει, θα κάνει λάθος, Βενετίδης. Ζέλιας, αναζήτησε ο Τζιοβάνι, ο Καψής πιο γρήγορα στην μπάλα, προσπαθεί να μπει ο Τζόρτζεβιτς στο παιχνίδι, right. Κασάπης. Ο Τσάρτας με τον Καρεμπέ να τον επιτερεί πολύ συχνά, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έντεκα λεπτά παιχνιδιού στον Νίκος Κούμας στην απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Α. Το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Δύο καλές στιγμές μέσα σε 1,5 λεπτό για την ΑΕΚ. Πριν το δεκάλεπτο στην κεφαλιά του Ίβιτς και στο σουτ πλασέ του Τσάρτα. Σχεδόν από το ύψος του πέναλτι. Κατσουράνης κέρδισε στον αέρα το Ζέντεμπερκ, δεν είναι δά και δύσκολο αυτό, έχουν διαφορά ύψους. Ο Τσάρτας στον Νικολαίδη, ο Νικολαίδης από κόντρα θέλει να βγει ο Ίβιτς, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, μπλοκάρει, σφύριγμα από τον Αγγελάκη για χέρι. Και φάουλ, βεβαίως για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάρτα εδώ, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Αν υπάρχει κάρτα ήταν το Ανατολάκη, που έχει ήδη παρατηρηθεί. Ξαναδούμε τη φάση με πρώτη ευκαιρία. Εδώ τα πνεύματα ηρεμούν βέβαια. Και αυτό χρειάζεται να πρετανεύει. Πάσα του Νικολαίδη. Ο Ανατολάκης. Το χέρι απλωμένο που δεν είναι πάντα 100% πρόθεση. Μπορεί να αποτελέσει παράβαση μεν. Αλλά είναι στην κρίση του διαιτού για το αν είναι πρόθεση. Και εξαρτάται από το πώς κινείται ο ποδοσφαιριστής και πώς μπαίνει στη φάση. Αν δηλαδή είναι στικτόδης η ύψωση του χεριού ή αν έχει στόχο να σταματήσει την μπάλα με αυτόν τον τρόπο. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα ακόμη φάουλ εδώ με τον Βασίλη Τσάρτα σε πολύ καλό σημείο και το καλό αριστερό πόδι. Η μπάλα out από τα πόδια του Τσάρτα προς την πλευρά του τείχους χτυπημένο το φάουλ. Ξανά εδώ ο Mr. Foul της ΑΕΚ, ο Βασίλη Τσάρτας που είχε σκοράρει και στο περσινό ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας με φάουλ. Αργότερα ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να πάρει εκείνο το μάτς με 3-2 και ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού στο διάστημα αυτό της κυριαρχίας του στα εισάριθμα έτη τα τελευταία χρόνια. Άντζας. Κρατάει πιεζόμενος. Στα τυφλά ουσιαστικά ο Καρεμπέ κερδίζει και τώρα ο Ζεελίας. Ζέτεμπερκ. Πολύ μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου. Οι ομάδες με ενισχυμένο κέντρο. Αφού σίγουρα η διάθεση είναι προφανής και από τις δύο πλευρές των πάγκων. Εδώ ο Τζόρτζεβιτς, αν μπορούσε να κερδίσει την μπάλα, ίσως δημιουργούσε κινδύνους για την περιοχή της ΑΕΚ. Έλεγα για τον Μπάκεβιτς και τον Κάτανετς ότι είναι προφανής η διάθεσή τους να κρατήσουν το ντέρμπι καταρχήν μακριά από τις δικές τους εστίες και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να παίζει ένα περίεργο σύστημα 3-6-1.
που και αυτό άλλωστε είναι μια σαφέστατη ένδειξη. Εδώ κάτανε έτσι πάλι. Με, με το γέμισμα του κέντρου με 6 ποδοσφαιριστές. Γιανακόπουλος. Τζιοβάνι χρησιμοποίησε το χέρι του. Ο Αγγελάκης πολύ κοντά στη φάση. Φάουλ βέβαια. Και τα νεύρα βλέπετε ότι εκδηλώνονται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε φάση. Τσάρτας. Νικολαίδης. Ο Ίβιτς. Ξανά ο Νικολαίδης με τον Ίβιτς. Ο Βενετίδης θα βγάλει την περιοχή του. Καψής και Τζιοβάνι. Τρέχει ο Ζέντεμπεργκ. Κερδίζει ο Κασάπης. Μπάλα πίσω στο Χιώτη. Που σημαδεύει τον Κριστιάν Καρέμπε. Τζιοβάνι. Γιανακόπουλος τώρα. 15 λεπτά παιχνιδιού στον Νίκος Γκούμας. Πάντα 0-0. Ζέλιας. Θα γλιστρήσει, θα πέσει. Φάουλ δίνει ο Αγγελάκης. Άπλωσε το χέρι του ο Ζαγοράκης. Αν πρόλαβα εδώ καλά. Ξανά η φάση. Εδώ υπάρχει και ένα σπρόξιμο κατά πως φαίνεται του Ζαγοράκη. Είχε γλιστρήσει εδώ μεταξύ και ο Ζέλιας. Καρεμπέ. Δυνατή παλιά για τον Τζιοβάνι. Την ελέγχει ο Καψής. Που είναι πιο γρήγορος βέβαια στις τοποθετήσεις του και βγαίνει συχνά και μπροστά στην μπάλα από τον Τζιοβάνι. Μέχρι τώρα πάντα. Ο Κασάπης κερδίζει την κόντρα με την πλάτη. Τσάρτας. Απέφυγε ωραία το Ζελίας. Βγάζει θαυμάσια παλιά για τον Ζαγοράκη. Έχει τις προϋποθέσεις εδώ με τον Ίβιτς και τον Άντζα πάνω του. Προλαβαίνει ο Άντζας, βάζει το πόδι του, παραχωρεί κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Άντζας ότι τραβήχθηκε από τη φανέλα τον αντιπαλό του. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο μάτς. Εσείς ξαναβλέπετε τη φάση. Καθαρή προβολή πάνω στην μπάλα από τον Παρασκευά Άντζα. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΚ έναντι ενός του Ολυμπιακού. Τώρα και ο Λευθερόπουλος δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του αμυνόμενους. Στο 16-17 από τον Τσάρτα το κόρνερ. Το μόνιμο εκτελεστή μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στην απέναντι πλευρά. Out. Νικολαίδης και Καρεμπέ εδώ. Δύο από τα μεγάλα ατού των σημερινών αντιπάλων στο μεγάλο τέρμα. Τζιοβάνι κάνει επιθετικό φάουλ τραβώντας τον Καψή. Τζιοβάνι που δέχεται συνεχώς τις παρατηρήσεις και τις οδηγίες του Κάτανετς από τον πάγκο. Κασάπης. Λάθος πάσα στο Γιανακόπουλο. Προλαβαίνει πριν βγει πλάγιο. Τζιοβάνι με τον Καψή έχει βγει και ο Χιώτης και παραχωρεί πλάγιο για καλού και για κακό. Γιανακόπουλος. Ζέτεμπεργκ. Τζιοβάνι. Κασάπης παραχωρεί νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και ο Μπάγεβιτς. Όρθιος. Τζιοβάνι. Σκάβει για τον Γιανακόπουλο, βγαίνει ο Κατσουράνης και θα του πάρει τα πόδια, είναι φάουλ και εδώ μπορεί να υπάρχει και κάρτα. Ο Καρεμπέ, ενώ εσείς βλέπετε τον Γιανακόπουλο, ο Καρεμπέ είναι αυτός που προτρέπει τον διαιτητή να βγάλει κάρτα στον Κατσουράνη. Εδώ ο Κώστας Κατσουράνης. Απλώς παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Ναι, Μάκη Μπακιάρης, ακούμε. Όπου γύρισε πλάτη ο Αγγελάκης και πήγε προς την περιοχή της Άκη να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Υπήρχε πάλι μια ψημαρχία δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι μεταξύ του Τζόρτζεβιτς και του Ζαγοράκη. Έσπρωξε λίγο ο Τζόρτζεβιτς, άπλωσε τα χέρια του Ζαγοράκη, τον έσπρωξε επίσης. Εκείνη τη στιγμή γύρισε ο διαιτητής Αγγελάκης και το επεισόδιο έλαβε τελώς. Το replay πάντως που είδαμε εμείς εδώ μεταξύ ενώ ομιλούσες ήταν διαφωτιστικό. Απόλυτα θα έλεγα. Εδώ νομίζω ότι ο Αγγελάκης θα έπρεπε να έχει δείξει κάρτα. Ξανά η φάση, δείτε εδώ. Παίρνει καθαρά το πόδι ενώ έχει περάσει μπάλα, την έχει περάσει ο Γιανακόπουλος από τον αντίπαλό του. Και οι πρώτες βοήθειες που προσφέρονται από το φυσικοθεραπευτή του Ολυμπιακού, τον Θόδωρο Μπαλίδη, στον Στέλιο Γιανακόπουλο, που θα συνεχίσει χωρίς πρόβλημα. Για μια ακόμα φορά, βγάλετε και στο συμπέρασμά σας, είδατε το δεξί πόδι του Γιανακόπουλου παίρνει ο Κατσουράνης, ενώ η μπάλα έχει φύγει. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Στο 19 σχεδόν πια του ντέρμπι, πάντα το 0-0. Με τον αρχηγό του, τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Πρωταγωνιστή στα ντέρμπι, η μπάλα περνάει στην άλλη πλευρά και τελικά κάτι σαν τρίσποδη σε μπιλιάρδο αυτό με τον Άντζα που είχε προωθηθεί στην αγκαλιά του Χιώτη. Πατσατζόγλου. Μαρκάρεται από δύο αντιπάλους του και είναι υπέρ της ΑΕΚ το πλάγιο.
Ο Ίβιτς προσπαθεί να την περάσει, πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει παράβαση. Ήταν κοντά ο διαιτής. Ο Ίβιτς διαμαρτυρήθηκε στο βοηθό. Ο Ζέτεμπερκ που απέφυγε το Γεωργία και ο Ολυμπιακός θέλει να βγει στην αντεπίθεση, αλλά με ποιον. Ο Τζιοβάνι έχει μείνει πολύ πίσω. Ο Τζόρτζεβιτς είναι αυτός τώρα που προσπάθησε να και απέφυγε τον αντιπαλό του, αλλά το πλάγιο με την υπόδειξη του βοηθού στην ΑΕΚ. Κατσουράνης. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά για τον Νικολαίδη. Ράμπαλια. Νικολαίδης με τον Ανατολάκη μπροστά του. Θα κάνει τη σέντρα με στόχο τον Ίβιτς. Ο Άντζας βάζει το κεφάλι του. Ο Τσάρτας πιάνει αέρα αντί για σουτ. Η μπάλα στον Βενετίδη. Και ο κίνδυνος περνάει εδώ για τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς ψάχνει τον Τζιοβάνι. Βγαίνει ο Χιώτης έγκαιρα και απομακρύνει με τα πόδια σε πλάγιο. Στο 20 λεπτό αυτή η προϋπόθεση, θα έλεγα, αντεπίθεσης για τον Ολυμπιακό. Καρεμπέ. Τζιοβάνι με τον Καψί, σφύριγμα φάουλ υπέρ του Βραζιλιά. Όχι, υπέρ του της ΑΕΚ. Καψί το χτύπησε γρήγορα. Πήραν οι ερυθρόλευκοι. Ζέντεμπεργκ. Τζόρτζεβιτς. Ζαγοράκης με στόχο τον Νικολαίδη. Ο Ανατολάκης φαίνεται να την ελέγχει εδώ. Και ο Ελευθερόπουλος θα διώξει μακριά ο Τσάρτας μπροστά τον Καρεμπέ. Τσάρτας και Καρεμπέ. Κρατάει ο Τσάρτας, ψάχνει τον Κασάπη. Κόβει ο Γιανακόπουλος που είχε γυρίσει πίσω. Αυτό συμβαίνει συχνά. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει με τους τρεις βέβαια πίσω, ο Γιανακόπουλος γυρίζει να καλύπτει. Και ο Καρεμπέ δεξιά. Όπως εδώ τώρα ο Γάλλος που μπροστά στα πόδια του Κασάπη παραχωρεί πλάγιο. Ο Ίβιτς ανάμεσα από τρεις. Έρχεται και ο Καρεμπέ, θα κλέψει την μπάλα. Παλιά δυνατή για τον Τζιοβάνι, δεν υπάρχει περίπτωση να την διεκδικήσει ο Βραζιλιάνος. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μέχρι τώρα, με πολύ πάθος, με πολύ πείσμα. Μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Πολύ βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, λασπομαχίες εμπολής. Και με ελάχιστες φάσεις μπροστά στις εστίες. Να θυμίσω τις δύο καλές στιγμές ΑΕΚ, όπως εδώ, να δούμε τώρα τον Νικολαίδη. Ο Άντζας θα τον προλάβει όμως, ένα κλικ ουσιαστικά. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιάκος. Στο υπό υπέπεσε ο Θοδωρής Αγοράκης σε πρώτο πλάνο. Θυμίζω λοιπόν τις δύο φάσεις ΑΕΚ πριν το δεκάλεπτο, στο 6 και στο 8 με την κεφαλιά του Ίβιτς στην πρώτη περίπτωση και το σουτ πλασέ του Τσάρτα στη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ως τώρα το Χιώτη. Γιανακόπουλος. Πατσατζόγλου έχασε προς τη στιγμή το κοντρόλ. Άντζας. Μια ακόμη λανθασμένη μεταβίβαση. Πάνω στο right. Κατσουράνης βγαίνει ο Γιανακόπουλος πάνω του. Εδώ υπάρχει φάουλ. Και είναι ανάποδη νομίζω η περίπτωση. Να την ξαναδούμε. Μας βοηθήσει το replay. Εδώ η μπάλα έχει περάσει. Ναι. Αυτή τη φορά εδώ ο Αγγελάκης θα μπορούσε να έχει δείξει την κάρτα στο Γιανακόπουλο. Γεμάτο κέντρο από τον Ολυμπιακό ως τώρα, αλλά έλλειψη κυκλοφορίας μπάλας που θα μπορέσει να δημιουργήσει και προϋποθέσεις για κινδύνους στην εστία της ΑΕΚ. Λάκης. Λάκης έχει χώρο, ψάχνει το πόδι, το σούτ, εύκολα η μπάλα πήγε πάνω στον ελευθερό. Βασίλης Λάκης εδώ και ξανά η προηγούμενη φάση. Χλιαρό το σούτ, κόλλησε και λίγο στη λάσπη. Ζαγοράκης. Βαθιά παλιά στα τυφλά πάνω στο Βενετίδη. Καρεμπέ θέλει να την κατεβάσει, βάζει το πόδι του Κατσουράνης. Ο Ίβιτς με τον Πατσατζόγλου. Ίβιτς και Πατσατζόγλου. Κρατάει ο Σέρβος. Κατσουράνης. Η μπάλα κοντράρει. Βγαίνει έξω από την περιοχή ο Λάκης. Ζαγοράκης τραβιούνται οι παίκτες του Ολυμπιακού για offside. Τώρα ο Ανατολάκης μπροστά από τον Νικολαίδη και πιο μακριά ο Γιανακόπουλος. Ο Ράιτ θέλει να κερδίσει. Ο έρχεται ο Ζέντεμπεργκ. Επικίνδυνο φάουλ εδώ. Είναι κάρτα οπωσδήποτε. Ο Ζελίας έπεσε πάνω στο διαιτητή. Και κίτρινη κάρτα στον Μαουρίσιο Ράιτ. Η πρώτη σε παίκτη της ΑΕΚ. Δεύτερη στο μάτς μέχρι τώρα από τον διαιτητή. Που το θέλει να τον καλέσει κοντά του. Εδώ έχει περάσει ο Ζέντεμπεργκ. Και του παίρνει καθαρά τα πόδια. Σε μια φάση που αν πέρναγε ο Σουηδός θα εγκυμονούσε κινδύνους για την εστία του Χιώτη. Έφευγε μόνος του μπροστά. Εδώ το αντικανονικό μαρκάρισμα για μια ακόμα φορά του Κωνσταρικανού πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού.
Καψής και Τζιοβάνης οθόνες σας. Σας λέω ότι από την αρχή είναι ο Μιχάλης Καψής, η σκιά του Βραζιλιάνου. Και φάουλ από τον Τζιοβάνη αυτή τη φορά πάνω στον Ράιτ. Εδώ Τζιοβάνη. Ξανά η φάση από πίσω Τζιοβάνη. Υποβασταζόμενος πάνω στο Ράιτ. Έπιασε τη κεφαλή. Ο Λάκης για ποιον, πάνω στον Ανατολάκη. Βενετίδης. Ενώ συμπληρώσαμε τα 25 λεπτά στον Νίκος Γκούμας. 0-0. Χωρίς έντονη πινελιά ως τώρα η παλέτα στον αγωνιστικό χώρο. Νικολαίδης. Θέλει να βρει τον Ίβιτς. Ο Άντζας είναι αυτός που την ελέγχει. Σπρώχνονται και οι δύο, αλλά έχει προηγηθεί το σπρώξιμο του Σέρβου στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Γλιστράει ο Τζιοβάνη, πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτα. Και ο Ράιτ για τον Γεωργέα. Να επαναλάβω ότι είναι η έκπληξη χρησιμοποίησή του σήμερα από τον Μπάγεβιτς, του Νίκου Γεωργέα. Ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές στην περσινή σεζόν επί Σάντος στην ΑΕΚ. Πατσατζόγλου. Άφησε πλεονέκτημα ο Αγγελάκης στο φάουλ, προηγήθηκε. Θα χάσει ο Τζιοβάνη και πάλι από τον Καψί. Ο Ζαγοράκης αποφεύγει τον Ζελίας. Τσάρτας. Κάνει την κίνηση δεξιά ο Λάκης και του κάνει την πάσα ο αρχηγός του. Ο Λάκης και πάλι εδώ. Το σούτ από τον Ζαγοράκη πάνω στον Ανατολάκη. Ακόμα πιο μακριά θέλει να βγάλει ο Πατσατζόγλου. Και έχουμε σφύριγμα από τον Αγγελάκη. Φάουλ του Ζέντεμπεργκ στον Κασάπη. Ξανά. Εδώ. Σπρώχνει με το αριστερό χέρι τον Μιχάλη Κασάπη. Ένα ακόμη φάουλ για την ΑΕΚ και ο Ελευθερόπουλος που δίνει κατευθύνσεις στο τείχος του. Βασίλης Τσάρτας σε μία ακόμη στημένη μπάλα για την ΑΕΚ. Κεφαλιά περίεργη του Τζόρτζεβιτς, απόκρουση στην άλλη πλευρά, εκεί που τρέχει να τη διεκδικήσει ο Λάκης, θα πάρει το πλάγιο η ΑΕΚ. Λάκης λοιπόν εδώ, έτοιμος για τη συνέχεια στο μάτς. Βενετίδης βγάζει μακριά, εκεί που βρίσκεται ο Γεωργέας. Ο Λάκης τώρα, μια λανθασμένη μεταβίβαση πάνω στον Καρεμπέ, νέο λάθος και από τον Γάλλο. Κασάπης, Ζαγοράκης. Πασάρι στον Γεωργέα, θα πατήσει αυτό στην μπάλα, θα τη χάσει και ο Τζόρτζεβιτς θέλει να φύγει για τον Ολυμπιακό τώρα μπροστά. Ο Τζόρτζεβιτς αποφεύγει τον Ζαγοράκη, κρατάει, περνάει για τον Τζιοβάνι που είναι offside όμως. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Ξανά, δείτε δεξιά στο οθόνη σας τον Τζιοβάνι που είναι σαφώς σε θέση offside. Καψής. Ο Ράιτ. Κρατάει ο Κωνσταρικανός, τροφοδοτεί τον Κατσουράνη, αυτός τον Λάκη. Ο Λάκης που παίζει δεξιά μπροστά από τον Γεωργέα και στην αριστερή πλευρά αναπτύσσεται ο Κασάπης, ολόκληρη και ο Τσάρτας βέβαια, με το καλό το αριστερό του πόδι που συνήθως αναπτύσσεται από εκεί. Ο Νικολαίδης και φάουλ που θα πάρει ο Ζαγοράκης από τον Πατσατζόγλου. Εδώ ο Χρήστος Πατσατζόγλου που υπέπεσε στο φάουλ που ξαναβλέπω. Είδαμε για λίγο τον Άντζα με τον Ίβιτς, ο Τσάρτας αυτό το φάουλ. Με το σκάψιμο της μπάλας, όπως το συνηθίζει ο Τσάρτας, περνάει απευθείας κάποιος. Βασίλη Τσάρτας στις οθόνες σας, αλλαγή στο Ηράκλειο. Περίπου 19 λεπτά πριν απειλήξει το μάτς. Την προηγούμενη Κυριακή, όταν έχασε τον Όφη με 1-0. Πάμε στο Λαύρο Μπαλάφα. Λοιπόν, έχουμε συνεχείς φωνές από τον Σλέτσο Κάτανετς. Ζητάει τόσο από τον Ανατολάκη, όσο από τον Άντζα, όσο και από τον Πατσατζόγλου να τραβιούνται προς το κέντρο. Να μην κατεβαίνει τόσο χαμηλά ο Νικολαίδης με τον Ίβιτς, να προσπαθούν να τους βγάζουν σε θέσεις offside τη στιγμή που γίνονται οι παλιές, κυρίως από τον Τσάρτα. Ο Σλέτσο Κάτανετς που θυμίζει, θα έλεγα, μεσογειακό τύπο, με τον τρόπο που ζει τόσο έντονα το σημερινό παιχνίδι. Είναι και πρεμιέρα του, έχει μια υπέρμετρη αγωνία κι αυτός, είναι εύλογο. Εδώ τον σταμάτησε η λάσπη τον Τζόρτζεβιτς και ο Ράιτ κάνει μια παλιά. Είναι offside, ζητάνε offside.
οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πλάγιο τέλος πάντων. Ζέλιας. Από το κεφάλι του Ράιτ η μπάλα στον Τζιοβάνι, θα τον κόψει ο Καψής. Ξανά ο Τζιοβάνι για τον Γιανακόπουλο. Ανοίγεται και ο Ζέντεμπεργκ δεξιά και του κάνει την πάσα τώρα για να δούμε το Σουηδό στην επιλογή του. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά ο Τζιοβάνι. Οριζόντιο δοκάρι, έρχεται ο Τζόρτζεβιτς, θα σκοράρει 1-0. Ο Ολυμπιακός στο 28 στην πρώτη ουσιαστικά απειλή της εστίας της ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκουν τον τρόπο να ανοίξουν τον κλειδάριθμο που οδηγεί στον γκολ. Και στο 28 λοιπόν, με έναν άνθρωπο που σκοράρει σε μόνιμη σχεδόν βάση τα τελευταία χρόνια στις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς στις οθόνες σας, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν φάουλ του Τζιοβάνι στον Καψί. Βλέπουμε τη σέντρα εδώ, την κεφαλιά του Τζιοβάνι. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και τον Τζόρτζεβιτς από το ύψος του πέναλτι με το σουτ το συρτό πάνω στην κίνηση. Ξανά εδώ στη μονομαχία στον αέρα που ζήτησε φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ του Τζιοβάνι στον Καψί. Η μπάλα από το δοκάρι ήρθε στρωμένη στο πόδι του Τζόρτζεβιτς που πάνω στην κίνηση με το συρτό σουτ αυτό που ξαναβλέπουμε εδώ. Το δεξί σουτ του Τζόρτζεβιτς. Έχει, το έχει κάνει αρκετές φορές φέτος στο Champions League, δύο φορές, μία με τη Leverkusen και μία με την United στη Ριζούπολη. Έτσι και σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το δεξί πόδι του αρχηγού του Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου. Στο 28 επαναλαμβάνω, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Να δούμε την αντίδραση της Ένωσης. Κασάπης για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης εκεί που θα διώξει ο Βενετίδης, αν την άφηνε, αλλά δεν ήξερε τι γινόταν πίσω, την μπάλα θα φεύγει out, θα κερδίσει ο Λάκης. Σέντρα του Λάκη που επαναφέρει τώρα. Ανατολάκης, κεφαλιά απόκρουση περίεργη στα χέρια του Ελευθερόπουλου. Ενώ υπάρχει παίκτη ΣΑΕΚ στο έδαφος και γι' αυτό ο Ελευθερόπουλος πετάει την μπάλα. Συνεχίζουν να πιέζουν και όπως είπαμε και νωρίτερα να μην αφήνουν την ΑΕΚ, την επίθεση της ΑΕΚ, τον Νικολαίδη με τον Ήβιτς να κατεβαίνουν κοντά στον Ελευθερόπουλο. Πιο πολύ προς τον κέντρο να τους πιέζουν. Ο Γκόγκιτς που φαίνεται πως πέρα από τα χρέη βοηθού για την ώρα. Παίζει και μεταφραστικό ρόλο. Σαφώς είναι δύσκολο να μέσα στο παιχνίδι στην ένταση να ακούσουν τον Κάτανετς και να καταλάβουν τι ακριβώς θέλει να τους πει. Είναι λογικό καταρχήν. Ακόμα δεν ξέρουν τον προπονητή του συμμετέχοντα. Ούτε πολλές φορές και από τις χαρακτηριστικές του κινήσεις όπως εδώ που τον ξαναείδαμε τώρα, τον Σλοβαίνο, δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν τον έχουν ζήσει, δεν τον ξέρουν. Για να μπορούν να αντιληφθούν τι θέλει και τι ζητάει από αυτούς. Μάκη Μπεκιάρη, ο πάγκος της ΑΕΚ παγωμένος. Εικόνα αντιστρόφως ανάλογη δημοσθένη από αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα ο Λάβρος Μπαλάφας στον πάγκο της ΑΕΚ. Και αυτό γιατί πάγωσαν μόλις δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη φάση. Απογοήτευση ακριβώς επειδή στην πρώτη καλή φάση μπροστά στην εστία του Χιώτη προήλθε και το πρώτο γκολ της ομάδας του Ολυμπιακού. Του Σαμπάκη και του Μουντάκη Περισσία παρακολούθησαν αυτό το γκολ παγωμένη. Καμία αντίδραση, καμία παρατήρηση στους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπάκεβιτς κοιτάζει το ρολόι του. Έχουμε περάσει το ημίωρο. Ο Ολυμπιακός από το 28. Ενώ είδαμε και μια στατιστική κάρτα από την υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη με τα φάουλ τα κερδισμένα μέχρι τώρα για ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με τον γκολ του Τζόρτζεβιτς από το 28 προηγείται της ΑΕΚ με 1-0. Αυτό το φάουλ τώρα η απόκρουση του Καρεμπέ που έχει γυρίσει πίσω και συνηθίζει να το κάνει. Πατσατζόγλου, ο Τζόρτζεβιτς βάζει το πόδι του μπροστά από τον Κατσουράνη. Τζόρτζεβιτς που έγινε σαφώς πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, ήταν το τέταρτο γκολ που έχει σημειώσει. Ως τώρα. Λάμπρο, έχω την εντύπωση ότι ο Κάτανετς, τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει με τις υποδείξεις του από εδώ πάνω που παρακολουθώ, για να δούμε εδώ το Λάκη και θα συνεχίσω το ερώτημα μου, να το ολοκληρώσω. Δίνει οδηγίες στον Τζιοβάνι και επιμένει, του λέει να μην γυρίζει πίσω. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ακριβώς. Του λέει να είναι όσο γίνεται προς το χώρο της μεσαίας γραμμής και όταν επιδίδεται ο Ολυμπιακός προς την περιοχή για να κρατάει τουλάχιστον δύο παίχτες απάνω του. Βέβαια, και είναι λογικό γιατί είναι ο μόνος επιθετικός του Ολυμπιακού. Αν γυρίζει και αυτός πίσω, τότε και οι Ερυθρόλευκοι θα κλειστούν. Ζητάει συνέχεια την μπάλα. Το κόρνερ του Τσάρτα, το τέταρτο πάνω στον Τζόρτζεβιτς, είναι λαμπρό. Ζητάει την μπάλα να του έρχεται πάνω στο σώμα του και περιμένει να βγει είτε ο Ζέντεμπεργκ δίπλα του είτε ο Γιανακόπουλος για να του δίνει την μπάλα ώστε να ευνηδιάζουν την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Τζόρτζεβιτς έδωσε μια ακόμη ατομική προσπάθεια. Έκανε λάθος, Κατσουράνης άλλαξε με τον Ζαγοράκη. Ξανά ο άλλοτε παίκτης Παναχαϊκής. Ανατολάκης κέρδισε τον Νικολαίδη στη μονομαχία και τώρα Γιανακόπουλος. Πάντα Γιανακόπουλος. Σήκω πάνω του λέει ο Αγγελάκης, τον βλέπετε με χαρακτηριστική κίνηση. Νέο λάθος, Βενετίδης κερδισμένος από αυτό. Ζέλιας. Σηκώνει τη σημαία του βοηθός. Εδώ θέλω να την ξαναδώ με τη φάση.
αν ήταν offside ο Βραζιλιάνος, ο Τζεβάνι. Βλέπετε ότι λέει ότι καλύπτεται. Εδώ είναι η κάμερα έτσι όπως είναι τοποθετημένη, δεν μπορεί κανείς να βγάλει ασφαλή συμπέρασμα, δεν είναι ακριβώς την ευθεία. Φάουλ για την ΑΕΚ, σε καλό σημείο, διαγώνια δεξιά που κέρδισε ο Βασίλης Λάκης. Η επανάληψη της Βενετίδης και Καρεμπέ πάνω του. 2-1 βέβαια και ανατροπή του Βασίλη Λάκη. Ο Αγγελάκης τρέχει πολύ, είναι κοντά στις φάσεις. Μάκη, τι λες? Λέω για το περσινό αντίστοιχο παιχνίδι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από το ίδιο σημείο ο Βασίλης Τσάρτας με αντίπαλο τον Δημήτρη Ελευθερό που είχε σκοράρει στον περσινό αγώνα του πρωταθλήματος. Ασχέτως βέβαια αν η ΑΕΚ στο τέλος δεν έφυγε νικήτρια από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, να δούμε αυτό το φάουλ της ΑΕΚ με τον Τσάρτα πάνω στο τείχος. Και ακόμα πιο μακριά θα διώξει ο Ζέτεμπερκ. Για τον Σουηδό που παρεπιπτόντως, ενώ είναι στο έδαφος ο Ζελίας, αν βλέπω καλά, τραυματισμένος. Δεν τον έχει δει ο Αγγελάκης και το παιχνίδι συνεχίζεται. Τώρα πετάει την μπάλα ο Βασίλης Τσάρτας έξω. Για τον Ζέτεμπερκ λοιπόν έλεγα ότι το site στο διαδίκτυο του Calcio Mercato έγραψε χθες ότι η Anderlecht έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ξαναπάρει πίσω στις τάξεις της τον διεθνή Σουηδό μέσο. Παίζε πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες ο Ζέντεμπερκ πριν έρθει στον Ολυμπιακό και βέβαια είναι γνωστό το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι. Ο Ζέντεμπερκ σχολίασε ότι τον πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός. Το ίδιο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει για τον Σουηδό μέσω των Ερυθρολεύκων και η Σουηδική Τζου Γκάρτεν. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ανταπόδοση του fair play από τον Τζιοβάνι. Πέταξε την μπάλα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ενώ ο Ζελίας είναι προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου, ζήτησε την άδεια ενώ εσείς δεν βλέπετε και ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο να συνεχίσει. Καψής, Λάκης, φάουλ από το Βενετίδη. Παναλαμβάνω ότι ο Αγγελάκης τρέχει πολύ, είναι κοντά στις φάσεις και αν κανείς μπορεί να τον μέμψει ως τώρα, κυρίως είναι για δύο κάρτες που δεν έχει δείξει. Ένθεν κακήθεν. Τσάρτας. Νικολαίδης θέλει να βρει με τη μία τον Κατσουράνη. Την μπάλα απευθείας out. Τριακοστό έβδομο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός εδώ και 8,5 λεπτά έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Τζόρτζεβιτς. Ο Ελευθερόπουλος δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Πέρασε από τον Ζέντεμπερκ, πέρασε από πολλούς, ο Καψής, ο Ζελίας, ο Καψής με τον Τζιοβάνι, Τακουνάκη, του Ζαγοράκη, Νικολαίδης. Νικολαίδης ανάμεσα από δύο, περνάει ο αρχηγός της ΑΕΚ. Ο Καρεμπέ εξακολουθεί να το μαρκάρει και του κάνει φάουλ. Κασάπη στο φάουλ. Το σκηνικό είναι σχεδόν το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε μετά από το γκολ του Ολυμπιακού. Πολλοί κόσμος στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός στερείται ακόμη μιας καλής κυκλοφορίας μπάλας στη μεσαία γραμμή. Φάσεις δεν γίνονται μπροστά στις δύο εστίες και έχει μια κατοχή της μπάλας μεγαλύτερη ΑΕΚ και μια υπεροχή βέβαια. Η ΑΕΚ που χρειάζεται πολύ τα πόδια του Τσάρτα στο να βγουν παλιές μπροστά στους κυνηγούς τον Νικολαίδη και τον Ήβιτς για να ανταποδώσει τον γκολ το οποίο έχει δεχτεί. Οι κάμερες στον Ήβιτς ενώ εγώ βλέπω τον Κάτανετς πάλι όρθιο μακριά από τον πάγκο του να δίνει οδηγίες. Να τους εδώ σλόγινος. Και ο Κόγκης δίπλα. Ολυμπιακός που έχει ξανακάνει εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια με πρεμιέρα προπονητή του, Αλμπέρτο Μπιγκόν, πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το επεισοδιακό ντέρμπι, μέχρι και επιστολιά στην Ελλάδα. Που είχε κερδίσει με 2-0. Ράιτ. Θέλει να περάσει το Ζέντεμπερ και τα καταφέρνει. Θα πέσει στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Τζόρτζεβιτς ψάχνει τον Τζιοβάνι. Απευθείας στα αγκαλιά του χιό την μπάλα. Τσάρτας τώρα. Βαθιά παλιά,
Ο Άντζας χρησιμοποιεί και το χέρι, σφυρίζει ο Αγγελάκης. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δείτε εδώ την χαρακτηριστική έκφραση του Άντζα. Βάζει το στήθος. Έχει απλώσει και το χέρι. Από εδώ δεν φαίνεται αν κάνει χέρι. Αλλά φαίνεται ότι κυρίως μπαίνει με το στήθος πάνω στη φάση, πάνω στην μπάλα. Ξανά εδώ, για να το δούμε ίσως καλύτερα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει χέρι. Πρόθεση είναι το στήθος. Τσάρτας για τον Νικολαίδη με τον Ανατολάκη πάνω του. Καθαρή φάση παίρνει ο Γιανακόπουλος. Ζέτεμπεργκ. Right. Γεωργέας. Τον επιτηρείο Ζέτεμπεργκ. Ζέτεμπεργκ που τρέχει πολύ. Σε ένα γήπεδο που για τελικά τους ποδοσφαιριστές βέβαια δεν ταιριάζει. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Τσάρτα που εδώ κάνει το σούτ. Την μπάλα διαγράφει μια περίεργη τροχιά. Άρχισε να κατεβαίνει, αλλά όταν έγινε αυτό είχε περάσει ήδη πάνω από τα δοκάρια του Ελευθερόπουλου. Δείτε. Βασίλη Τσάρτας που είχε επιχειρήσει 5 σουτ προς την αντίπαλη εστία με αποκορύφωμα τη φάση του 8ου λεπτού που ήταν μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ σε εκείνο το σημείο να ανοίξει το σκορ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 και ο Τζιοβάνι εδώ με τον Καψί σε μια ακόμη πολύ δυνατή μονομαχία που καταλογίζει φάουλ του Βραζιλιάνου στον αντίπαλο του, ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται τον Τζιοβάνι. Ζαγοράκης ψάχνει αριστερά τον Τσάρτα και τον βρίσκει. Εδώ είναι δύσκολο το κοντρόλ ακόμη και από τον Τσάρτα βέβαια. Έναν τόσο τεχνίτη ποδοσφαιριστή, γιατί όταν σκάσει στο έδαφος, έτσι όπως είναι ο αγωνιστικός χώρος, ψάξε βρέσματα. Ζέτεμπεργκ. Περνάει από δύο. Τζιοβάνι, το 1-2 με τον Γιανακόπουλο. Θετική παρέμβαση Καψί, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Γιανακόπουλος πάει αυτός να χτυπήσει το πλάγιο. Αγγελάκης έχει σφυρίξει, δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Μιλάει με τον τέταρτο διαιτητή, τον Τακίδη. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι από τον αγωνιστικό χώρο που έχουν καταλάβει τι ακριβώς μπορεί να λέει ο διαιτητής με τον τέταρτο. Έλα, Δήμο, λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες παρατηρήσεις στον Κάτανετς αλλά και τον Γκόγκιτς ότι σηκώνονται. Διαμαρτυρήθηκαν στην προηγούμενη φάση για την υπόδειξη του διαιτητή Αγγελάκη. Τώρα, όταν μίλησε ο Αγγελάκης με τον τέταρτο διαιτητή, του είπε χαρακτηριστικά εάν συνεχίσουν να τους βγάλετε έξω. Μάλιστα. Ο Ανατολάκης παρεχώρησε το πλάγιο πριν από λίγο και εδώ με τον Ίβιτς, άλλοτε συμπαίχτες. Κασάπη στο πλάγιο περιμένει ένα στήριγμα για να συνεχίσει. Άλλαξε με τον Ζαγοράκη, έχασε τώρα από δύο ερυθρόλευκους ο Γιανακόπουλος, ο Καψής σε πλάγιο υπέρ του ΣΑΕΚ όμως, γιατί την μπάλα βρήκε σε ερυθρόλευκο πόδι. Κασάπη στο πλάγιο, γρήγορα για τον Ζαγοράκη. Ζελίας πάνω του, Ζαγοράκης αλλάζει δεξιά για τον Τσάρτα. Τσάρτας φέρνει την μπάλα στο αριστερό του. Για τον Νικολαίδη, ωραία πέρασε την μπάλα ο Νικολαίδης και ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Θετικότατη επέμβαση και πολύ μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ αυτή που θα πάρει το 5ο της κόρνερ στο παιχνίδι. Φάση που ξαναβλέπουμε. Ωραία μπαλιά κάθετη του Τσάρτα που περνάει από τον Άντζα. Για τον Νικολαίδη, ο Νικολαίδης από διαγώνια πλάγια δεξιά. Θα επιχειρήσει να πλασάρει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια του κόρνερ που εκτελείται. Ο Τζότζεβιτς δεν προσπάθησε, δεν κατάφερε να κοντρολάρει. Έπεσε ο Ράιντ εκεί που είχε προωθηθεί. Μάχες σώμα με σώμα και η μπάλα τώρα για τον Τσάρτα. Ο Τσάρτας θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ανατολάκης με το κεφάλι. Ο Καψής επαναφέρει. Ο Τζότζεβιτς με το κεφάλι. Ο Τσάρτας νέο σουτ, νέα κόντρα. Δυνατές μονομαχίες. Ο Νικολαίδης πει στην πλάτη του Ολυμπιακού. 1-1 στο 43. Ο Ντέμιρ Νικολαίδης. Άρα λοιπόν οι συνήθεις ύποπτοι μέχρι τώρα σκοράρουν στα Derby ΑΕΚ και Ολυμπιακού και η Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε ένα καθοριστικό σημείο στο 43 προς 44, λίγο πριν οι ομάδες πάνε στα ποδητήρια για την ανάπαυλα. Ο Ντέμις Νικολαίδης τρυπώνει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού από την ωραία παλιά του Ζαγοράκη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου ισοφαρίζοντας το μάτς. Εδώ δείτε Ζαγοράκη και Νικολαίδη, Κατσουράνο Νικολαίδης που έτρεξε στην σκεπαστή να το πανηγυρίσει τον γκολ. Εδώ στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, ο Νικολαίδης πλασάρει τον Ελευθερόπουλο. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο 43 προς 44. Και από μία ακόμη οπτική γωνία, η
σοφάριση του Ντέμι Νικολαίδη στο 44, ενώ ο τέταρτος διαιτητής δείχνει τώρα 3 λεπτά καθυστέρηση. Και από την κάμερα που βρίσκεται πίσω από την εστία του Ελευθερόπουλου, η σοφάριση της ΑΕΚ από τον αρχηγό της, τον Ντέμι Νικολαίδη. Νικολαίδης που είχε σκοράρει βέβαια και πέρυσι. Εδώ για να δούμε τον Τζιοβάνι που είναι απέναντι στον Χιώτη και ο Ολυμπιακός χάνει μεγάλη ευκαιρία να απαντήσει πολύ γρήγορα. Καλή στιγμή, πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, δεν υπάρχει κανένα offside, σήκωσε το χέρι του ένας προσφυγιστής ΣΑΕΚ, πέρασε την μπάλα από τον Χιώτη που είχε βγει, αλλά στη συνέχεια έσωσε η άμυνα της ΣΑΕΚ. Και μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με πολλές συγκινήσεις. Μπορεί να μην έχει πολλές φάσεις, αλλά έχει πολύ δυνατές μονομαχίες. Ένταση, πάθος, πείσμα και νεύρα, όπως πάντα είναι τα ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, αυτά τα ντέρμπι με τις ιδιαιτερότητες. Φάουλ του Ζαγοράκη τώρα στον Ζέτεμπερκ. Πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη να πληροφορηθούμε έτσι τις αντιδράσεις στον πάγκο της Ένωσης. Άπαντε στον πάγκο των Κεντρινόμαυρων, σηκώθηκαν και έφτασαν μέχρι την πλάγια για να μην πανηγύρισαν έξω. Αλλά τον γκολ ακριβώς επειδή επιτεύχθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή του παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο και από την εξέδρα των επισήμων, εκεί όπου ο Μάκης Ψωμιάδης σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό, ενώ γύρισε και άραπαξε την κόρη του, την αγκάλιασε. Ήταν πανευτυχής για τον γκολ του Ντέμι Νικολαίδη. Κατσουράνης εδώ, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις, τον Νίκος Γκούμας. Ο Νικολαίδης και πάλι για τον Κατσουράνη. Κατσουράνης θέλει να βγάλει στον Τσάρτα, προλαβαίνει, βάζει το πόδι του Ανατολάκης. Και γλιτώνει τον Ολυμπιακό ίσως από τα χειρότερα. Πατσατζόγλου. Γιανακόπουλος. Άντζας. Πίσω στον Ελευθερόπουλο, αναγκαστικά αυτός με τα πόδια. Και ο Ντέμις Νικολαίδης είναι η έκτη φορά που σκοράρει σε ένα μάτς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Και βάζει πάντα στο παρελθόν, στα πέντε προηγούμενα μάτς, ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ο Τζόρτζεβιτς πέφτει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Αγγελάκης. Βενετίδης. Και αυτή τη φορά είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ έχουμε μπει, κατευθυνόμαστε και προς το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Ίσως να είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Με πολύ κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ από αυτή την στημένη φάση, με το φάουλ που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Έχει το Λάκι μπροστά. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να αποφέρει αυτή η τελευταία φάση του πρώτου μικρό. Και είναι κόρνερ. Πάνω στο τείχος και το κόρνερ που θα πάει και πάλι ο Τζόρτζεβιτς, ενώ συμπληρώσαμε όπως βλέπετε τα τρία λεπτά του εξτρά χρόνου. Είναι σίγουρα η τελευταία φάση. Ο Τζόρτζεβιτς χαμηλά, εκεί που είναι ο Λάκης, και πράγματι ο Νίκος Αγγελάκης, ο Θεσσαλονικός διαιτητής, σημειώνει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε ένα ντέρμπι, σε ένα πρώτο 45 λεπτό με άγρια ομορφιά και ισόπαλες εντυπώσεις, θα έλεγα και στα γκολ. 1-1, Τζόρτζεβιτς στο 29 προς 30, Νικολαίδης στο 44. Το μικρόφωνο στα στούντιο του ΑΛΦΑΞΑ που σκοράρει παραδοσιακά στις κίτρινο-κόκκινες αναμετρήσεις. Ο ισχυρός άνδρας ΑΕΚ, ο Μάκης Ψωμιάδης, με έκθελη την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Είχε πάει και αυτό στα αποδυτήρια, να υποθέσω. Δεν ξέρω αν ο Μάκης Μπεκιάρης σε λίγο θα μπορέσει να μας δώσει ρεπορτάζ. Να υπενθυμίσω ότι για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Α, ότι η ΑΕΚ παίζει με τερματοφύλακα το Χιώτη στην άμυνα. Το Γεωργία είναι η έκπληξη του Μπάγκεβιτς, η χρησιμοποίησή του. Ο Κωστένογλου είναι εκτός αποστολής και ο Μπορμπόκη στον πάγκο. Τον Γεωργία λοιπόν, τον Καψί το right και τον Κασάπη αριστερά. Στο κέντρο ο Κατσουράνης με τον Ζαγοράκη, δύο ανασταλτικοί χαφ. Δεξιά βγαίνει ο Λάκης. Ο Κασάπης οργώνει όλη την αριστερή πτέρυγα με τον Τσάρτα που είναι επιτελικός μέσος και ανοίγεται και αυτός αριστερά. Και ο Ίβιτς είναι ο παρτενέρ του Νικολαίδη στην επίθεση τη
της Ένωσης. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός με γεμάτο ενισχυμένο κέντρο που παρόλα αυτά είχε προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Παίζει με τερματοφύλακα τον Ελευθερόπουλο, στην άμυνα τον Πατσατζόγλου, τον Ανατολάκη, τον Άντζα, τον Βενετίδη, τον Καρεμπέ με τον Ζε Ελίας. Στη μεσαία γραμμή εδώ είναι μια μερίδα οπαδών της Original έξω από το γήπεδο. Είναι αυτοί που εξακολουθούν να ανθίστανται στην επιστροφή Μπάγκοβιτς στη Νέα Φιλαδέλφια και να εκδηλώνουν με τον τρόπο που βλέπετε, είναι γνωστός άλλωστε στα περισσότερα παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος, την αντίδρασή τους στην επιστροφή Μπάγκοβιτς στη Νέα Φιλαδέλφια. Εν τω μεταξύ, οι ομάδες με αλλαγή στολών στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα σε αυτό το βούρκο που χαρακτηρίζει την εικόνα του αγωνιστικού χώρου και που βεβαίως είναι το κυρίαρχο στοιχείο που προσδίδει και την άγρια ομορφιά στο μάτς που ζούμε μέχρι τώρα εδώ στον Νίκος Γκούμας. Άρχισε λοιπόν το πρώτο σφύριγμα από τον Αγγελάκη το δεύτερο ημίχρονο. Να πάμε στους δύο συναδέλφους στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα στον Μάκη Μπεκιάρη. Μάκη. Ούτε στον Μάκη και πραγματική γύρισαν στον πάγκο και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα. Ο Τρίτη Κωνσταντίνη είναι ο πρώτο που σηκώθηκε για ζέσταμα. Τώρα σηκώνεται και ο Μίχελ Κρέικ και ο Ναλιτζή. Όλοι οι ποδοσφαιριστέ θα μεταφερθούν πίσω από την αιστεία που βρίσκεται τώρα ο Δημήτρη Ελευθερόπουλο προκειμένου να κάνουν προθέρμανση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τι επιλογέ του Σερβοέλληνα τεχνικού κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρονού. Λαμπρομπαλάφα, υπάρχει κάτι από τον Ολυμπιακό? Ίδια εικόνα και εδώ. Τρεις παίχτες ζήτησε ο Κάτανετς να σηκωθούν και να κάνουν προθέρμανση. Πρόκειται για τον Ντρασένα, τον Νινιάδη και τον Αλεξανδρή. Μάλιστα. Βενετίδη στο πλάγιο. Πέρασε μπάλα από τον Τζόρτζεβιτς, την ελέγχει ο Ζαγοράκης και κάνει μια σέντρα με στόχο τον Νικολαίδη που πήδηξε με τον Ανατολάκη, κέρδισε ο αρχηγός ΣΑΕΚ. Αλλά η μπάλα σε ερυθρόλευκα πόδια και η παλιά για τον Ζέτεμπεργκ που την ελέγχει ο Ράιτ. Ο Ζέτεμπεργκ που έχει τρέξει πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Και θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος μέσος του Ολυμπιακού σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά μαζί με τον Τζόρτζεβιτς. Τον Τζιοβάνι που είναι η μοναδική επιθετική αιχμή, ανέβηκε μετά το 25ο λεπτό. Αλλά συνήθως ο καψής είναι αυτός που τον κερδίζει στις μονομαχίες βγαίνοντας πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Είναι μια εικόνα την οποία ζήσαμε συχνά στο πρώτο μέρος. Δηλαδή με τους παίκτες της ΑΕΚ να τρέχουν περισσότερο και να βγαίνουν με περισσότερη ταχύτητα μπροστά από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ που είχε και την καλύτερη κυκλοφορία μπάλας και βεβαίως την κατοχή. Εδώ η παλιά του Τζιοβάνι για τον Γιαννακόπουλο που θέλει να την κερδίσει, αλλά την ελέγχει ο Κασάπης με την εμπειρία του. Και βγάζει μακριά πάνω στον Καρεμπέ. Καρεμπέ. Τζόρτζεβιτς. Γιαννακόπουλος. Ανάμεσα από δύο. Μαρκάριο Ράιτ. Ζέντεμπεργκ. Και ένα παιχνίδι που βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη, βέβαια, κυρίες και κύριοι, και είναι η συνέχεια ενός τετράωρου ποδοσφαιρικού σόου σήμερα στην τηλεόραση του Αλφα που ξεκίνησε με την εκπομπή που προηγήθηκε από τις 4. Είναι η ώρα του μάτς τώρα και στη συνέχεια για μία ολόκληρη ώρα μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλα όσα θα ακολουθήσουν του ντέρμπι μέχρι τις 8 η ώρα συντονισμένοι στον Αλφα και για τα μεθεόρτια του ντέρμπι. Ο Τζιοβάνι offside. Πάλι εικόνες από την αποχή των οπαδών της ΑΕΚ, των οργανωμένων. Και τα συνθήματα βεβαίως κατά Μπάγκεβιτς και με κάποια γαλλικά στοιχεία. Βενετίδης με τον Λάκη και τώρα Γεωργέας. Κατσουράνης, Κασάπης, γρήγορες αναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Τζιοβάνι πίεσε, κατέχει την μπάλα ο Ζαγοράκης. Θέλει να αλλάξει αριστερά για τον Ίβιτς. Η μπάλα θα σκάσει στο έδαφος. Όταν σκάει, παίρνει φούργες και τότε δεν τη βρίσκει κανείς. Πλάγιο. Η ΑΕΚ που χρειάζεται, επαναλαμβάνω, τις βοήθειες του Τσάρτα στη μεσαία γραμμή. Ο Κατσουράνης με τον Ζαγοράκη κυρίως δίνουν πολλές μάχες από το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε εδώ τον Ίβιτς που θέλει να πασάρει για τον Ζαγοράκη. Προλαβαίνει ο Ανατολάκης. Τζόρτζεβιτς με τον Γεωργία πάνω του. Πατάει ωραία την μπάλα για τον Ζε Ελίας και παλιά αριστερά τώρα στον Στέλιο Βενετίδη. Βασίλης Λάκης από κοντά. Κρατάει ο Βενετίδης. Ζε Ελίας. Τζιοβάνι. Ζέντεμπεργκ. Κάνει την κίνηση ο Τζόρτζεβιτς σε θέση φόρο. Ο Τζόρτζεβιτς θα περάσει. Περνάει και το χιότι και η μπάλα out.
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό, η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο από την οργανωμένη αυτή επίθεση του Ολυμπιακού, από τις λίγες ως τώρα στο μάτς. Η μπάλα άλλαξε πόδια. Εδώ είναι η ολοκλήρωση σχεδόν της φάσης με την ωραία την διείσδυση του Τζόρτζεβιτς που απέφυγε τον Κασάπη από το μαρκάρισμα του Γεωργία. Περνάει και το Χιώτη, είναι πλάγια δεξιά και όχι με το καλό του πόδι, πάντως με αυτό που σκοράρισε στο 29 το δεξί, έστειλε την μπάλα στην άκρη των δικτύων, στα πλάγια, έξω. Καρεμπέ. Βαθιά παλιά για τον Τζιοβάνι. Νέο φάουλ από τον Βραζιλιάνο στον Καψί. Δείτε πάλι. Χωρίς χέρια πάντως, αλλά ίσως το φάουλ να έγινε με το σώμα. Εδώ σπρώχνει ο Ανατολάκης στον Νικολαίδη. Φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Ανατολάκης που θυμίζω ότι έχει κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Ξανά από μία ακόμη οπτική γωνία. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Με τον Τζόρτζεβιτς. Φάουλ ο Βασίλης Τσάρτας. Στο 24ο που υπέπεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έναντι 10 των αντιπάλων τους. Ο Ζελίας τα λέει με τον Τσάρτα εκεί. Δεν τα βρίσκουν οι δυο τους για το σημείο στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μονομελές τείχος του Ολυμπιακού. Τσάρτας λοιπόν τώρα στο φάουλ. Η μπάλα περνάει. Ο Λευθερόπουλος σώζει τον Ολυμπιακό. Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ αυτή. 1,5 λεπτό μετά την ευκαιρία του Τζόρτζεβιτς. Και ο Ολυμπιακός που θέλει τώρα να βγει στην αντεπίθεση. Αλλά κόβεται. Γεωργίας. Ζαγοράκης. Σε αντίπαλα πόδια Βενετίδης, Τζόρτζεβιτς, Ζέλιας. Τζόρτζεβιτς, με πρώτη ευκαιρία θα ξαναδούμε την ευκαιρία της ΑΕΚ. Εδώ λοιπόν, ευχαριστώ το σκηνοθέτη μας από τον Βαν, το φάουλ από τον Τσάρτα. Η μπάλα, εδώ παραλίγο είναι από το κεφάλι του Γιαννακόπουλου, δεν τη βρίσκει παίχτης της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Λάκη που είναι σε πολύ καλό σημείο, τέτα τέτ. Δεύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα σε μισό λεπτό. Με τον Βασίλη Λάκη που δεν μπορεί από πολύ κοντά να νικήσει τον Ελευθερόπουλο. Το άστοχο πλασέ. Η ΑΕΚ χάνει μια ακόμη ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ. Πολύ κακό το πλασέ του Λάκη. Out. Για πάμε στον Μάκη Μπεκιάρη, γιατί φαντάζομαι ότι με αυτές τις δύο μεγάλες στιγμές ένωσης μέσα σε μισό λεπτό θα είχαμε σίγουρα αντιδράσεις. Τρομερές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στη δεύτερη ευκαιρία, σε αυτή που έχασε δηλαδή μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Βασίλης Λάκης. Πετάχτηκαν όλοι από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Τάκης Περσίας κράτα και το κεφάλι του, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Και είναι χαρακτηριστική η κίνηση του φυσικοθεραπευτή του Νίκου του Πανταζή που έπεσε και χτυπούσε το έδαφος. Μάλιστα. Εδώ το πλάγιο είναι βέβαια για την ΑΕΚ. Στη μονομαχία Αντζαϊβιτς. Κασάπης βγάζει τη σέντρα, ο Νικολαίδης που τραβιέται από τα μαρκαρίσματα των παιχτών του Ολυμπιακού, δίνει τη λύση ο Πατσατζόγλου, τρέχουν ο Γεωργίας με τον Τζόρτζεβιτς, θα κερδίσει ο μπακ της ΑΕΚ, ελέγχει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ζέλιας και βγάζει ωραία για τον Βενετίδη. Βενετίδης ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει στα πόδια του Ζέντεμπερκ. Με τον Κωσταρικανό το Ράιτ να τον φρουρεί. Σουηδός και Κωσταρικανός, η μπάλα κολλάει στη λάσπη και κάνει το χατήρι του Ράιτ. Ζαγοράκης. Φάουλ ο Ζέλιας. Και θα πρέπει να μνημονεύσει κανείς στην φάση του 51ου λεπτού εκεί που Γιαννακόπουλος προσπάθησε να διώξει αλλά ουσιαστικά παραλίγο να νικήσει τον Ελευθερόπουλο. Ελευθερόπουλος αντέδρασε ενστικτοδός και καταπληκτικά θα έλεγα συγκεκριμένη στιγμή και ο Ντέμες Νικολαίδης σε μια ένδειξη fair play, έσπευσε να του δώσει το χέρι. Είναι από τις στιγμές που πρέπει να βλέπουμε στα γήπεδα και που αξίζει να τις βλέπουμε και να τις χειροκροτούμε και αν όχι να βραβεύονται τέτοιες στιγμές. Τζιοβάνι. Ζέτεμπεργκ που πέρασε το Ζαγοράκι. Κάθε τι πάσα για τον Γιαννακόπουλο απέναντι στο Χιώτη θα πλασάρει ο Γιαννακόπουλος. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο ένατο λεπτό της επανάληψης, στο 54. Ανταποδίδουν λοιπόν τις ευκαιρίες. Εδώ για να δούμε τη φάση, πρέπει να υπάρχει offside. Ναι, είναι offside βέβαια. Είναι offside ο Γιαννακόπουλος. Ο βοηθός, ο δεύτερος βοηθός δεν το καταλόγησε και ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη ευκαιρία
στο τέταρτο του Γιανακόπουλου με τον Χιώτη. Νομίζω, δεν με απαντάει μνήμη μου, είναι η πρώτη σοβαρή παράβλεψη που υπήρξε κυρίως από τους βοηθούς του Αγγελάκη. Είναι βέβαιο ότι είναι η πρώτη. Πήδηξαν ο Τσάρτας με τον Καρεμπέ. Ζέτεμπεργκ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Αγγελάκης με χαρακτηριστικές κινήσεις ο Άντζας που βγήκε από την άμυνα. Πάντα ο Παρασκευάς Άντζας, κάθετη πάσα για τον Τζόρτζεβιτς. Το αριστερό του πόδι θέλει να γυρίσει, ο Ράιτ θα κόψει. Ο Ολυμπιακός επιμένει, σέντρα που θα βγάλει ο Βενετίδης στο ύψος του πέναλτι. Προσωρινή απομάκρυνση της μπάλας, έρχεται ο Ζέντεμπεργκ. Βάζει το πόδι του Κατσουράνης στην απέναντι πλευρά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι έχει και περισσότερο θέαμα πέρα από το πάθος που έχει συνεχιστεί από το πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα οι ευκαιρίες είναι και κλασικές. Και είναι δύο από τη μία και δύο από την άλλη πλευρά. Σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου μικρού. Ο σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς στο κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα περνάει, διώχνουν προσωρινά οι παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα δεν θα φύγει. Ζέντεμπεργκ. Καθαρά ο Τσάρτας θα του πάρει την μπάλα. Κρατάει ο Τσάρτας, ψάχνει στήριγμα. Ίβιτς. Περιμένει ο Νικολαίδης δεξιά. Του δίνει τώρα την μπάλα. Περνάει τον Ζελίας, ο σκόρερ της ΑΕΚ. Τσάρτας, κακό κοντρόλ, θα τον κόψει ο Καρέμπε. Ζελίας, ενώ είναι στο έδαφος ο Νικολαίδης και ο Τσάρτας. Δύο παίκτες της ΑΕΚ, διακοπή από τον διαιτή Αγγελάκη. Εδώ ο Ντέμις Νικολαίδης, τον βλέπουμε στο έδαφος. Ο άνθρωπος που ξανάβαλε δυνατά την ΑΕΚ στο μάτς στο 44 με την ισοφάριση. Να η φάση πάλι. Εδώ ο Καρεμπέ διώχνει την μπάλα καθαρά και ακολούθως πέφτει ο Τσάρτας. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό και για τον Ντέμι Νικολαίδη και για τον Βασίλη Τσάρτα σηκώθηκαν και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Με ελεύθερο από τον Αγγελάκη και τον Κατσουράνη στην εφαρμογή fair play. Η μπάλα προς την πλευρά του Ολυμπιακού. 56 λεπτά παιχνιδιού στον Νίκο Γκούμα. Στο 1-1, ΑΕΚ Ολυμπιακός διατηρείται στην απευθείας μετάδοση του μεγάλου ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος από την τηλεόραση του Α. Στο 29 ο Τζόρτζεβιτς, στο 0-1, στο 44 ο Νικολαίδης, το 1-1. Γιανακόπουλος στο πλάγιο. Εδώ ο Μπάγεβιτς, με το κομπολόι στο χέρι. Κομμένο το κάπνισμα εδώ και χρόνια. Ζέντεμπεργκ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αργά ο Ζέντεμπεργκ αφήνει για τον Καρεμπέ. Που έχει καταφέρει μέχρι τώρα να είναι σε αυτό το δεύτερο μήκο που άλλαξαν και στολές να είναι καθαρός. Τοποθετούνται οι επιθετικοί του Ολυμπιακού στην περιοχή της ΑΕΚ. Το φάουλ από τον Γάλλο τώρα. Ο Καψής πάλι πιο γρήγορα από τον Τζιοβάνι και η ΑΕΚ θέλει να βγει στην αντεπίθεση ενώ γυρίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νικολαίδης. Νικολαίδης κάνει την κίνηση και ψάχνει τον Ίβιτς αριστερά. Με τον Καρεμπέ βγαίνει ο Ελευθερόπουλος που διαβάζει τη φάση και μπλοκάρει. Ατσατζόγλου. Και βλέπω σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο κάτι που βοηθάει και στην καλύτερη ανάπτυξη των ομάδων να έχει ανοίξει, να ανοίξει το κέντρο και προς τα πλάγια να παίζεται περισσότερο το παιχνίδι, αλλά και από πλευράς τακτικής των δύο προπονητών. Μαρκάρισμα του Ράιτ στο Γιανακόπουλο και φάουλ βέβαια. Ο Ράιτ που έχει κάρτα. Όπως και ο Ανατολάκης, επαναλαμβάνω το πρώτο μέρος. Οι δύο κίτρινες που έχει δείξει μέχρι τώρα ο Αγγελάκης. Ο Γιανακόπουλος με τον Τζόρτζεβιτς βλέπετε πάνω στην μπάλα και ο Καρεμπέ πιο πίσω. Με δύο παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν τείχος. Κασάπης και ο Τσάρτας. Και από αυτή τη στιγμένη φάση, συναγερμό στην περιοχή του Χιώτη. Στο 58 προς 59. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 60 λεπτά παιχνιδιού, την πρώτη ώρα στο μάτς. Τρεις παίκτες στο τείχος. Γι' αυτό το φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Απευθείας κακή επιλογή πάνω στο τείχος. Καρεμπέ. Στον Τζιοβάνι,
Με τον Καψί πάντα δίπλα του, κρατάει ο Βραζιλιάνος, προσποιείται, πέφτει στο έδαφος, χάντιμπαλ. Γλίστρησε και έπεσε ο Τζιοβάνι, ανάμεσα σε τρεις. Ατσατσόγλου. Για τον Άντζα που έχει βγει αριστερά τώρα. Ο Άντζας με τον Γεωργία. Ατομική προσπάθεια του Άντζα που επιμένει και παίρνει φάουλ από τον Γεωργία. Ο Νίκος Γεωργίας ο Θόμασης. Και ο πάγκος της ΑΕΚ. Βλέπω το Σεντένο, βλέπω και τον Μπορμπόκι που έχουν βγάλει τις φόρμες τους και πιθανότατα Μάκη Μπεκιάρη θα μπουν σε λίγο στο μάτς. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται για την ώρα, να δούμε λίγο την εκτέλεση του κόρνερ. Βεβαίως, από τον Ζέντεμπερκ το φάουλ έδιωξε μακριά ο Κασάπη σε πλέον. Τον Μπερ Ζέντεμπερκ. Τζόρτζεβιτς. Και αυτή τη φορά υπέρ της ΑΕΚ το πλάγιο από τα πόδια του Ζέντεμπερκ. Τσάρτας. Κλεισμένος. Θα κάνει λάθος, σημαδεύει τον Κριστιαν Καρέμπα. Τρέχει και μαρκάρει ο Τσάρτας, κόβει προς στιγμή, επιμένει ο Γάλλος. Τζόρτζεβιτς με Γεωργία και τώρα Ζέντεμπερκ. Ζέντεμπερκ παλιά για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Γεωργίας με τον αρχηγό του Ολυμπιακού θα υποπέσει σε φάουλ. Ο Τζόρτζεβιτς διαμαρτύρεται για κάρτα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, έχει περάσει βέβαια. Θα μπορούσε να δείξει κάρτα εδώ. Φάουλ λοιπόν με τον Τζόρτζεβιτς για μια ακόμα φορά που ψάχνει τον Τζιοβιάνι. Βγαίνει ο Χιώτης και διώχνει. Λάκης. Ίβιτς. Κακό κοντρόλ, χάνει την μπάλα. Ζέντεμπερκ. Ολυμπιακός που είναι πιο κινητικός, πιο δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα που βγάζει ο Γιαννακόπουλος, η μπάλα περνάει όχι και από τον Καψί όμως, πέρασε από τον Άντζα. Λάθος που κάνει εκεί παραλίγο τραγικό Ζαγοράκης που έχασε την μπάλα προς στιγμή από τον Ανατολάκη και η μπάλα είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από μια στιγμή ολιγορίας, ένα λάθος του Ζαγοράκη και ενώ είναι στο έδαφος ο Τζιοβάνι. Για διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Τσάρτας θα είναι αυτός που θα βγει. Μάκη, ο Τσάρτας θα βγει. Ναι, από όσο μπορέσαμε να ακούσουμε από τον Τσαμπάγεβιτς τις οδηγίες που έδινε στον Τάκη Περισσία, ο Τσάρτας ήταν αυτός που αποχωρήσει. Το κόρνερ από τον Τζόρτζεβιτς, απομάκρυσε τις μπάλες από τον Κατσουράνη, ο Ίβιτς με τον Ζέντεμπερκ και βγαίνει τώρα ο Λάκης. Ο συγγνώμη, ο Ζαγοράκης για τον Νικολαίδη που γύρισε και πήρε την μπάλα και αντεπίθεση της ΑΕΚ με τον Ζαγοράκη ενώ ανοίγεται δεξιά στο βάθος ο Λάκης. Προσπάθησε να του κάνει την πάσα, δεν πέρασε. Ίβιτς. Ίβιτς για τον Ζαγοράκη και πάλι. Ξανά ο Ίβιτς σηκώσε τη σημαία, το βοηθός δεν τον έχει δει ο Αγγελάκης, τον βλέπει καθυστερημένα τώρα. Και υποδεικνύει, καταλογίζει το σέρβο σε θέση offside. Εδώ ο Νίκος Αγγελάκης. Ναι, την ώρα που γίνεται η πάσα είναι offside ο Ηλιάδης. Θα βγει λοιπόν ο Βασίλης Τσάρτας στο νούμερο 10 και θα μπει ο άλλος Βασίλης της ΑΕΚ, ο Μπορμπόκης, στο 63, στο 18 της επανάληψης. Η πρώτη αλλαγή του Μπάγκεβιτς. Και πρώτο νέο πρόσωπο στο ντέρμπι, ο Βασίλης Μπορμπόκης στις οθόνες σας, στη θέση του Τσάρτα. Μάκη, κατευθείαν στα αποδυτήρια ο Τσάρτας. Κατευθείαν στα αποδυτήρια ο Βασίλης Τσάρτας, γύρισε, κοίταξε προς τον πάγκο της ΑΕΚ, το έκανε νόημα και αφού πήρε την σχετική εντολή να πάει στα αποδυτήρια, αποχωρεί προς την Φυσούνα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε συνέχεια στη φάση εδώ γιατί σήκωσε τη σημαία του βοηθός. Κατσουράνης. Έχασε το κοντρόλ και την μπάλα. Τζιοβάνι για τον Γιαννακόπουλο. Δεν υπάρχει στήριγμα εκεί. Ο Γιαννακόπουλος αναγκαστικά ατομική προσπάθεια. Το σούτο Χιώτης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Και το βολέα από τον goalkeeper της ΑΕΚ. Βενετίδης παίρνει την κεφαλιά στον αέρα από το Λάκη. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Τσάρτας, ο οποίος σας έλεγα από την αρχή ότι και δεν άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού του. Δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση του τον τελευταίο καιρό. Δεν βοήθησε την ΑΕΚ όσο τουλάχιστον θα μπορούσε και θα ήθελε ο Μπάγκεβιτς. Κάνει την αλλαγή με τον Μπορμπόκη. Ο Μπορμπόκης, ο οποίος θα παίξει τώρα, δεν αλλάζει πάντως δεξιά. Μένει ο Γεωργιάς πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Και ο Μπορμπόκης θα είναι ένα από τα χαφ. Θα προσθεθεί και αυτό στα χαφ. Για να κάνει παιχνίδι ποιος τώρα στην ΑΕΚ.
Να εδώ ο Κάτανετς για μια ακόμα φορά οργισμένος από τον πάγκο του προς τους ποδοσφαιριστές του απευθυνόμενος. Μπάγκεβιτς διέκρινε τουλάχιστον ότι η ΑΕΚ πρέπει να αμυνθεί καλύτερα απέναντι σε αυτή την αγωνιστική απάντηση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο μπροστά στην καλύτερη λειτουργία της ΑΕΚ του πρώτου 45 λεπτού και να αντιδράσει ανασταλτικά, αλλά τώρα μπροστά δεν ξέρω πώς μπορεί να φτάσει η μπάλα στον Ίβιτς και τον Νικολαίδη, από ποιο. Εδώ η προηγούμενη φάση και ξανά σε ζωντανή μετάδοση. Ζέτεμπεργκ. Να το επαναλάβω, πολύ καλή δουλειά στον χώρο του κέντρου. Σαν επιτελικός μέσος Σούδος. Καρεμπέ. Έκανε την κίνηση ο Τζόρτζεβιτς, προσπάθησε να του βγάλει μια παλιά που δεν πέρασε. Πατσατζόγλου. Ξανά ο Γάλλος. Εδώ. Σέντρα από τον Καρεμπέ για τον Γιανακόπουλο. Η κεφαλιά από τον Κασάπη ελέγχει ο Χιώτης. Και έπεσε ο ρυθμός του παιχνιδιού μετά από εκείνο το εκρηκτικό πρώτο δεκάλεπτο, θα έλεγα, του δεύτερου ημιχρόνου. Με την ισοπαλία σε ευκαιρίες 2 και 2. Ίσως και η κόπωση σήμερα να επέλθει πιο γρήγορα και είναι φυσιολογικό αυτό. Απέναντι στην υπερπροσπάθεια που καταβαίνουν οι ποδοσφαιριστές μόνο και μόνο για να σταθούν όρθιοι στο τερέν και ακολούθως να κοντρολάρουν και να διεκδικήσουν την μπάλα και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για γκολ, όπως εδώ για την ΑΕΚ με τον Λάκη που πήγε να κάνει τρύπα πάσα για τον Νικολαίδη που δεν πέρασε όμως και τώρα Ζέντεμπεργκ. Τζόρτζεβιτς κινείται αριστερά σαν εξτρέμο. Ο Σουηδός κρατάει και του κάνει τώρα την πάσα του αρχηγού του. Τζόρτζεβιτς πάει για διείσδυση. Ωραία η προσπίση του. Κρατάει. Ζέντεμπεργκ. Σε οργανωμένη άμυνα πια η ΑΕΚ. Ζεελίας. Βενετίδης. Σέντρα του Βενετίδη δεξιά για τον Γιανακόπουλο. Είναι πολύ δυνατή παλιά. Θα προλάβει ο Γιανακόπουλος. Θα την προλάβει. Πέφτει με δύναμη πάνω του και καθαρά ο Κασάφης παραχωρεί πλάγιο. Ναι, Μάκη Μπακέρι. Δεύτερη αλλαγή. Έτσι μπαίνει ο Σεντένο. Ναι, ο Κατσουράνης αποχωρεί και ο Σεντένο μπαίνει στη θέση του. Μάλιστα, γρήγορα οι αλλαγές του Μπάγεβιτς. Το 21 του δεύτερου χρόνου. Και πλέον αλλάζει πολύ γρήγορα ρόλο και ο Μπορμπόκης. Πάει στα δεξιά. Στο 21 λοιπόν. Το δεύτερο χρόνο στο 76. Βγαίνει ο Κατσουράνης και μπαίνει ο Βάλτερ Σεντένο. Εδώ ο Μπάγεβιτς. Σεντένο που αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή τώρα βέβαια, καθώς δεν υπάρχει ο Τσάρτα στο παιχνίδι. Για να δώσει μια ισορροπία στο σχήμα ο Μπάγεβιτς. Σέντρα από τον Καρέμπε. Απομάκρυση της μπάλας από το κεφάλι του Μπορμπόκη. Μια δεύτερη κεφαλιά από τον Σεντένο. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ζέντεμπεργκ. Βγάζει δεξιά για τον Καρεμπέ, θα πάει σε σέντρα. Πράγματι, καθυστερεί, κάνει τώρα μια κακή σέντρα. Ζητάει χέρι του Κασάπη. Νικολαίδης και Ανατολάκης. Πάντα Νικολαίδης. Κλείνεται και χάνει αλλά πλάγιο για την ΑΕΚ. Από τα πόδια του Κριστιαν Καρεμπέδο. Και δεν ξέρω αν έφτασε στα φταία σας μια οδηγία του Μπάγεβιτς να πει κάποιος τον Ίβιτς να παίζει πιο πίσω από τον Ντέμι Νικολαίδη. Ίβιτς εδώ. Πάσα για τον Μπορμπόκη που έκανε την τρίπλα αλλά στη συνέχεια το προλαβαίνει ο Άντζας αφού είχε αποφύγει τον Πατσατζόγλου και παραχωρεί κόρνερ για την ΑΕΚ. Και ο Περσίας, ενώ εσείς δεν βλέπετε, όρθιος μεταφέρει μηνύματα του Μπάγεβιτς μέσω του Γεωργία στους υπόλοιπους. Για να ακούσουμε τον Μάκη Μπεκιάρη τι ακριβώς είπε ο Μπάγεβιτς μέσω του Περσία, αλλά αφού χτυπηθεί το κόρνερ με τον Βάλτερ Σέντερ. Με φάλτσο βγαίνει ο Λευθερόπουλος, διώχνει με γροθιές. Ο συναγερμός δεν έχει κοπά στην περιοχή του Ολυμπιακού και μπλοκάρει ο Λευθερόπουλος σε αυτή την κεφαλιά του Ράιτ που είχε προωθηθεί. Σε ακούμε, Μάκη. Ο Τάκης Περσίας είπε στον Νίκο Γεωργία, έδωσε δύο εντολές. Η πρώτη είναι αυτή που ανέφερες και εσύ λίγο νωρίτερα, δηλαδή ο Ίβιτς να παίζει λίγο πιο πίσω από τον Νικολαίδη και φυσικά τώρα που μπήκε ο Σεντένο, ο Μπορμπόκης να γυρίσει στα δεξιά. Να γυρίσει στα δεξιά και να κάνει παιχνίδι ο Κωνσταρικάνος. Βέβαια. Ζαγοράκης. Νικολαίδης, Σεντένο. Σεντένο παρά το μαρκάρισμα του Ζελίας κρατάει, αφήνει πλεονέκτημα ο Αγγελάκης. Υπήρχε φάουλ, σωστή όμως η απόφαση του διαιτή. Νικολαίδης, λάθος. Βενετίδης, απέφυγε το Σεντένο.
Είναι κάπως παρακινδυνευμένα. Καρεμπέ για Γιανακόπουλος τώρα. Σκαφτή πάσα για τον Ζέτεμπεργκ. Ζέτεμπεργκ με τον Ζαγοράκη να τον επιτηρεί. Παράλληλη σέντρα με στόχο τον Τζιοβάνι. Ο Καψής επιμένει θετικά. Καψής όμως εδώ θα κάνει το λάθος. Ο Ζέτεμπεργκ δεν θα τριπλάρει τον Ζαγοράκη που θα καθαρίσει μια δύσκολη φάση εδώ. Και υποδεικνύει ο βοηθός φάουλ του Γιανακόπουλου στον Θοδωρή Ζαγοράκη. Μπάγεβιτς με τον Περσία συνομιλούν. Ζαγοράκης, Γιανακόπουλος επιμένει στο μαρκάρισμα. Νέο πλεονέκτημα που θέλει να αλλάξει το παιχνίδι Ζαγοράκης για τον Κασάπη που έκανε την κίνηση σαν αριστερός half extreme τώρα. Κασάπης βγάζει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Ίβιτς δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Ενώ ήταν σχετικά αμαρκάριστος, η μπάλα από τα πόδια του Λάκη είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Βενετίδης έτοιμος για αυτό το πλάγιο. Θα έλεγα από τους πιο φερέγγιους αμυντικούς του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Τζόρτζεβιτς ξανά για τον Βενετίδη. Πάνω στο Λάκη διορθώνει ο Ζέλιας. Ενώ τον πιέζει ο Λάκης και έξυπνα ο Βραζιλιάνος παίρνει πλάγιο. Εδώ μια άποψη από την σκεπαστή της ΑΕΚ. Κορπόκης, Νικολαίδης, Σεντένο, με τον Ανατολάκη να μαρκάρει. Κρατάει ο Σεντένο, αφήνει πλεονέκτημα ο Αγγελάκης. Πάντα Σεντένο και Ανατολάκης και πάντα πλεονέκτημα από το διαιτητή. Νικολαίδης μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Πάντα ο Νικολαίδης θα γυρίσει τελικά, παρότι δύσκολα και κλεισμένο στον Μπατσατζόγλου, στο πρώτο δοκάρι στα χέρια του Ελευθερού. Εδώ ο Ντέμις Νικολαίδης και το βολέ από τον Ελευθερό. Ο Ράιτ με τον Τζόρτζεβιτς, βγαίνει ο Χιώτης με τα πόδια μακριά. Νικολαίδης τώρα. Νικολαίδης στο Σεντένο, έχασε το κοντρόλ, πήρε όμως την κόντρα, ο Σεντένο σε καλό σημείο. Είναι κλεισμένος, βγάζει για το Λάκη, σουτάρει αυτός, κόντρες πολλές. Η φάση συνεχίζεται με τον Λάκη, ένα πολύ ενδιαφέρον επαναλαμβάνω παιχνίδι. Με τις ισορροπίες να κρέμονται από μια κλωστή συνεχώς. Και το 1-1 να διατηρείται άρρηκτος τώρα. Σεντένο, Νικολαίδης, μακριά ο Ζέλιας. Το σούτ από το Ζαγοράκη χωρίς τύχη. Και παρατηρώ ότι ο Γεωργίας έφυγε από το μαρκάρισμα του Τζόρτζεβιτς σταδιακά. Παίζει πάνω στο Ζέτεμπεργκ και πέρασε δεξί πάκο Πορπόκιος τώρα. Εδώ ο Θοδωρής Ζαγοράκης με δύο σούτ προς την εστία του Ολυμπιακού. Τι λες Μάκη? Ουσιαστικά πλέον μετά την αποχώρηση και του Κατσουράνη και την είσοδο του Σεντένο, ναι, αυτό που ήθελε ο Μπάγεβιτς ήταν να παίζει πιο μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς ο Γεωργίας, να παίζει ο Μπορμπόκης δεξιά και να βοηθάει τον Ζαγοράκη σε ρόλο δεύτερον ασταλτικού μέσω Γεωργίας. Αντί Κατσουράνη. Βεβαίως. Νικολαίδης. Μπορμπόκης. Νάτος εδώ, στον δεξιός μπακ. Νικολαίδης, δείτε πόσο πίσω έχει τραβηχτεί. Λάκης. Πιο γρήγορα στην μπάλα από τον Ίβιτς ο Άντζας και αυτός με πολλές θετικές επεμβάσεις σήμερα στο ενεργητικό του. Βαθιά παλιά του Άντζα για τον Τζιοβάνι. Λάθος από τον Καψί, αλλά σπρώχνει ο Τζιοβάνι και δίνει εδώ φάουλ. Ο Αγγελάκης φάνηκε να σπρώχνει ο Τζιοβάνι, να την ξαναδούμε πάντως στη φάση. Αφού έχει χάσει όμως την μπάλα ο Καψής, για να δούμε. Καψής λοιπόν, όχι, όχι, σώμα με σώμα. Δεν υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω αν εδώ διορθώνεται με ένα ακόμη λάθος. Εκείνο το offside του Γιανακόπουλου που άφησε ο βοηθός το νωρίτερα, στη φάση του 54. Σεντένο. Διορθώσεις δεν υπάρχουν στη διαιτησία. Το ένα λάθος δεν συνεπάγεται ένα ακόμη από την άλλη πλευρά για να έρθει η ζυγαριά. Εδώ ο Λάκης σηκώνουν τα χέρια οι παίκτες του Ολυμπιακού για offside. Ο Ελευθερόπουλος σώζει τον Ολυμπιακό από βέβαιη παραβίαση στο 28. Δείτε ξανά. Την ώρα που γίνεται η πάσα δεν υπάρχει κανένα offside. Καλύπτεται καθαρά ο Λάκης και με το δεξί του πόδι ο Ελευθερόπουλος θα σώσει τον Ολυμπιακό σε αυτό το τέταρτο. Το Λάκης που εξελίσσεται σε μοιραίο παίκτη της ΑΕΚ, ως τώρα με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Η προηγούμενη ήταν στο 52 και τώρα στο 73. Δύο αλλαγές και ο Κάτανετς εδώ τώρα. Η πρώτη στο Ολυμπιακού, μπαίνει ο Ντρασένα και ο Νινιάδης.
και βγαίνουν. Ο Ζέντεμπεργκ σίγουρα που τον βλέπουμε εδώ να αποχωρεί. Έδωσε πολλές μάχες, έτρεξε πολύ και βγαίνει και ο Ζε Ελίας. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν θα υπάρξουν εσωτερικές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Το σίγουρο είναι ότι ρόλο οργανωτή αναλαμβάνει ο Νινιάδης πλέον στους Ερυθρόλευκους. Με την είσοδό του στο παιχνίδι αντί του Σουηδού. Ενώ πιθανότατα ανασταλτικός χαφ πια δίπλα στον Καρεμπέ θα παίξει ο Βραζιλιάνος ο Έντου Ντρασένα. Θα το δούμε αυτό. Δεν είμαι βέβαιος εκτός αν έρθει κάποιος άλλος εκεί. Πράγματι. Είδα τώρα κάποιες κινήσεις. Ο Άντζας είναι αυτός που μπαίνει ανασταλτικός χαφ αντί Ζε Ελίας και ο Ντρασένα πάνω στον Ίβιτς. Εδώ ο Σρέτσκο Κάτανετς στην πρεμιέρα του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο ζει ένα ντέρμπι με πάρα πολλές συγκινήσεις. Ωραία ενέργεια του Βενετίδη που απέφυγε το Λάκη. Ο Τζόρτζεβιτς άλλαξε με τον Βενετίδη πλεονέκτημα τον Αγγελάκη. Ο Βενετίδης που ψάχνει τον Γιανακόπουλο, ο Γιανακόπουλος με τον Γεωργιά, κρατάει ο Γιανακόπουλος. Ο Νινιάδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, η μπάλα κοντράρισε, καταλήγει στο χέρι. Εδώ ο Ανδρέας Νινιάδης, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού μαζί με τον Έντου Ντρασένα. Δύο αλλαγές και η ΑΕΚ θυμίζω νωρίτερα με Μπορμπόκι και Σεντένο αντί Κατσουράνη και Τσάρτα. Ξανά η φάση. Εδώ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Το σουτ του Νινιάδη κοντράρισε στον Κασάπη και βοήθησε το Χιώτη να μπλοκάρει. Ενώ υπάρχει υπόδειξη του βοηθού, αλλά έχει και σφύριγμα από τον Αγγελάκη. Δεν έχω καταλάβει ακόμη τι δείχνει. Κίτρινη κάρτα στον Μπορμπόκι. Προηγούμενο τάκλινγκ, αλλά... Δεν μπορώ να ερμηνεύσω την απόφαση του διαιτητή. Εδώ ο Μπάκεβιτς. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, εν πάση περιπτώσει, σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τρίτη συνολικά στο μάτς. Υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο σε ερυθρόλευκο στον Γιώργο Ανατολάκη. Νινιάδης. Παλιά εκεί που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του. Και τα λεπτά κυλούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. 14 ακόμα για να συμπληρώσουμε τα 90. Και όσες καθυστερήσεις θα παίξουμε. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Όπως έχει διαμορφωθεί το σκόρ από το πρώτο μέρος με τα γκολ του Τζόρτζεβιτς στο 29 και του Νικολαίδη στο 44. Ένα δεύτερο ημίχρονο τώρα σχεδόν απόλυτα μοιρασμένο, θα έλεγα, με μια εδαφική υπεροχή του Ολυμπιακού κατά διαστήματα. Στο πρώτο ημίχρονο οι εντυπώσεις περισσότερο στην ΑΕΚ. Με δύο καλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Ίβιτς και τον Τσάρτα. Να και η τρίτη αλλαγή του Κάτανετς σε λίγο. Η παλιοκαραβάνα του Ολυμπιακού, Αλέξ Αλεξανδρής. Με προϊστορία σκοραρίσματος στα ντέρμπι και με τη φανέλα της ΑΕΚ εναντίον του Ολυμπιακού, αλλά και αντιστρόφως βεβαίως και πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια ως φόρτον ερυθρόλευκο. Φάλο Γιανακόπουλος, που δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Ζαγοράκης. Δεν θα αργήσει πάντως ο Αλεξανδρής να μπει στο μάτς. Η κάθετη πάσα για το Σεντένο. Γύρισε ο Καρεμπέ να μαρκάρει. Κρατάει ο Κωνσταρικανός. Το σουτ και πάλι ο Ελευθερόπουλος που είναι σε πολύ καλή βραδιά απόψε. Μακράν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Με τις επεμβάσεις του, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό ζωντανό στο μάτς. Δείτε και πάλι την εκτείναξη του Δημήτρη Ελευθερόπουλου με τα δύο χέρια. Πετάει την μπάλα κόρνερ. Ένα ακόμα για την ΑΕΚ με το Σεντένο. Στο πρώτο δοκάρι ο Τζόρτζεβιτς μακριά σε πλάγι. Θα βγει ο Τζιοβάνι, μου λέει ο Λάμπρος Μπαλάφος, που είναι δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τώρα είναι δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορεί να συνεχίσει τη μάτσα. Ευκαιρία να γίνει και αλλαγή, ίσως. Σφυρίζει η κάμερα στον Ελευθερόπουλο με τις 7 επεμβάσεις και θα έλεγα οι 4 από αυτές καθοριστικότατες ως τώρα για να βρισκόμαστε σε αυτό το 1-1. Ο Γκόγκιτς σε πρώτο πλάνο και δεξιά ο Αλεξανδρής. Βγαίνει ο Τζιοβάνι λοιπόν και μπαίνει ο Αλέξ Αλεξανδρής, τρίτη και τελευταία αλλαγή του Σλοβαίνου του Κάτανετς. Που δίνει και το χέρι, ενώ εσείς δεν βλέπετε τώρα, στον Τζιοβάνι, ο οποίος πάει στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Εδώ ο Αλέξ Αλεξανδρής. Με εντονότατες αποδοκιμασίες, Μάκη Μπακιάρη, έτσι, από την εξέδρα των οπαδών της ΑΕΚ. Εντονότατες αποδοκιμασίες, όχι μόνο από τη σκεπαστή εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ, αλλά και από τον χώρο που βρισκόμαστε εμείς, εδώ πίσω μας, δηλαδή στα επίσημα. Μάλιστα. Δεν είναι και το πιο αγαπημένο πρόσωπο στην Φιλαδέλφεια, Αλεξανδρής. Χρόνια τώρα. Νέο σφύριγμα τον Αγγελάκη για φάουλ. Στον Βενετίδη από το Σεντένο. Του φωνάζει ο Μπάγκεβιτς. Από τον πάγκο. Φαντάζομαι ότι έρχεται στα αυτιά σας η φωνή του. Παρατηρήσει το Σεντένο. Να γυρίσει πιο πίσω. Για να γυρίσει πιο πίσω ο Κωνσταρικάνος. Μπορμπόκης ψάχνει τον Ίβιτς.
που έχει δώσει πολλές μάχες κι αυτός. Χωρίς να έχει καταφέρει πάντως να φανεί ιδιαίτερα στο. Ο Λάκης έτοιμος για τη σέντρα. Παράλληλη ο Λευθερόπουλος με γροθιές και καλά κάνει γιατί η μπάλα γλιστράει πολύ. Άντζας. Τζόρτζεβιτς. Απελευθερώνονται οι Ερυθρόλευκοι. Νινιάδης και είναι ξεμαρκάρει στη δεξιά. Συμπαίκτες του και τους έκανε την πάσα στο Πατσατζόγλου. Ακόμα πιο δεξιά τώρα για τον Καρεμπέ. Και όπως σας είπα, στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Καθώς πλέον φαίνονται και οι δύο ομάδες να μπορούν να συνειδητοποιούν έχοντας σκοράρει και στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορούν και δεύτερο γκολ. Και βγαίνουν από το καβούκι τους. Εδώ Σεντένο πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ανατολάκη. Παίζεται, λέει ο Αγγελάκης. Και νομίζω απόλυτα σωστά. Θα την ξαναβλέπουμε τη φάση. Βέβαια. Δεν υπάρχει καμία παράβαση. Πέφτει μόνος του ο Σεντένο και γι' αυτό οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν να του βγάλει κάρτα ο διαιτής. Για θέατρο. Νέο πλεονέκτημα τον Αγγελάκη. Κακή μεταβίβαση προς το Γιαννακόπουλο, πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες από την εξέδρα προς το διαιτή. Που ζήτησαν φάουλ νωρίτερα για το μαρκάρισμα στον Ντέμι Νικολαίδη. Είδαμε για λίγο και πάλι τον Κάτανετς, όρθιο, να δίνει οδηγίες. Και τώρα Μπορμπόκης. Να υπενθυμίσω ότι μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει μια ωραία εκπομπή με όλα όσα θα γίνουν στη συνέντευξη τύπου, όλα όσα θα ακολουθήσουν από τους πρωταγωνιστές του ντέρμπι. Το ψαλιδάκι του Σεντένο, μια ακόμη πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ για να σκοράρει στο 36 του δευτέρου ημιχρόνου, 81 πια. Ξανά εδώ το Νίβιτς, το Σεντένο που θα πιάσει αυτό το γυριστό σου, το ανάποδο. Δείτε τον ξεμαρκάριστο στο ύψος του πέναλτι, πάνω από τα δοκάρια του Ελευθερού. Και από μια ακόμη κάμερα, αυτή η ευκαιρία της ΑΕΚ. Σεντένο που έχει δώσει διαφορετικό χρώμα στο παιχνίδι της ΑΕΚ, την έχει βοηθήσει οργανωτικά. Λάκης και Βενετίδης μονομαχούν, φάουλ, όχι. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Αγγελάκης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Τζόρτζεβιτς απέφυγε τον Μπορμπόκη. Κρατάει τον κόβει ο Γεωργίας Μπορμπόκης. Θέλει να αλλάξει με τον Γεωργία. Βγαίνει ο Πατσατζόγλου πιο γρήγορα, πιο δυνατά. Κερδίζει προς τη μην ξανά σε κυτρινό μαύρα πόδια. Μπορμπόκης με Καρεμπέ. Γεωργίας ανοίγει αριστερά για τον Κασάπη που θα γεμίσει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος μπροστά τον Νικολαίδη. Με γροθιές ο Μπορμπόκης προσπαθεί να επαναφέρει και παίρνει φάουλ 2-1 από Άντζα. Και Καρεμπέ, τους δύο ανασταλτικούς μέσους του Ολυμπιακού. Ξανά είδαμε το φάουλ που έγινε πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ σε καλό σημείο. Αρκετά μέτρα έξω την περιοχή βέβαια. Περίπου 7 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90 με τον Βασίλη Μπορμπόκη που έχει καλό, δυνατό πόδι και συρτό σουτ συνήθως. Ο Μπορμπόκης που έχει σκοράρει βέβαια και σε βάρος του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο και σαν παίκτης του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου. Το φάλο τον Μπορμπόκη απευθείας στην αγκαλιά του Ελευθερόπουλου. Πατσατζόγλου. Νινιάδης. Καρεμπέ. Ξανά Νινιάδης. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι. Είναι ένα τελευταίο διάστημα που η ΑΕΚ έχει και πάλι την υπεροχή. Και έχει δημιουργήσει κινδύνους στην εστία του Ελευθερόπουλου. Επαναλαμβάνω, μακράν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού και του σημερινού μάτς. Μια σέντρα που βρίσκει πάνω στο σώμα του Γιαννακόπουλου και καταλήγει άκρη. Να πάμε μια βόλτα και πάλι από τους πάγκους όσο τα λεπτά κυλούν και η αγωνία εντείνεται. Μάκης Μπεκιάρης, η ΑΕΚ. Φανερή αγωνία στον πάγκο της ΑΕΚ. Όντως, αν πάει και ο Βιτσέλος νωρίτερα και άλλες οδηγίες, κυρίως στους παίκτες που κινούνται στα άκρα, ζήτησε γρήγορες επιστροφές τόσο από τον Λάκη όσο και από τον Γεωργία και τον Κασάπη, τους δύο από την αριστερή πλευρά. Ενώ επενθύμησε για μία ακόμα φορά, δεύτερη συνεχόμενη μέσα σε 5 λεπτά, στο Σεντένο να έχει γρήγορες επιστροφές πέρα από την οργάνωση που έχει αναλάβει πίσω από τους δύο επιθετικούς. Μάλιστα. Εδώ ο Ανδρέας Νινιάδης που αφού βολόδερνε για αρκετή ώρα κάπου στο βάθος δεξιά,
έκανε μια σέντρα σου χωρίς καμιά τύχη. Και ο Κάτανετς που επιστρέφει και πάλι στον πάγκο του, ο Γκόγκιτς φωνάζει. Ναι, Γκόγκιτς ο οποίος επέμεινε. Να ακούσουμε τον Λάμπρο Μπαλάφα. Ναι, ναι. Έχουμε συνεχείς παρενέσεις από τον Κάτανετς. Λέει στον Γκόγκιτς να φωνάξει κυρίως τον Τζόρτζεβιτς να πάει κοντά στον Αλεξανδρίνη, να του δώσει κάποιες ανάσες και στον Άτζα να μην τραβιέται τόσο πολύ, να μην ξεχνιέται, να προσέχει κυρίως τα ανασταλτικά του καθήκοντα. Καρέπε, ανοίγει για τον Τρασένα. Τρασένα, θυμίζω, η αλλαγή του, μία από τις τρεις αλλαγές μαζί με τον Αλεξανδρή και τον Ινιάδη του Κάτανετς. Ο Ίβιτς, ατομική προσπάθεια για τον Νικολαίδη, τρέχει ο Πατσατζόγλου, βάζει το πόδι του πιο γρήγορα και παραχωρεί πλάγιο. Εδώ ο Χρήστος Πατσατζόγλου προλαβαίνει τον Νικολαίδη πριν η φάση εγκυμονήσει κινδύνους για την εστία του Ελευθερόπουλου. Λιγότερο από 5 λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση των 90, πάντα το 1-1 στον Νίκο Γκούμας. Στην απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Αλφα Σέντρα του Μπορμπόκη πάνω στον Ανατολάκη. Να σε ακούσουμε, Μάκη Πεκιάρη, πάλι. Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Σε γύρισαν όλοι οι ποδοσφαιριστές ΣΑΕΚ που ήταν πίσω από την εστία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Δημήτρης Ναλιτζής είναι αυτός που θα μπει στον αγωνιστικό. Πάντως επιθετικό βάζει. Ναι. Άντζα, ατομική προσπάθεια και πάσα για τον Γιαννακόπουλο. Άργησε, αλλά σήκωσε τη σημαία το βοηθός. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Έχει καταλογιστεί offside ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, τον βλέπουμε εδώ. Ξανά. Φάση είναι δύσκολη πάντως. Εδώ μπορεί και να μην, υπάρχει offside. Την ώρα που φεύγει από το πόδι του συμπαίκτη του για τον Γιαννακόπουλο, ίσως να είναι και η ίδια ευθεία. Αν η κάμερα ήταν ακριβώς στην ευθεία, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει με ακρίβεια και ασφαλή. Ζαγοράκη στο φάουλ. Γεμίζει, ο Καψής έχει προωθηθεί, η μπάλα είναι άκουσα. Από το κεφάλι του Μιχάλη Καψή. Εδώ το μαρκάρισε ο Βενετίδης, αλλά η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Καψή. Και μπορεί κανείς να αντιληφθεί, βεβαίως, και για όσους δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, το πόση υπερπροσπάθεια έχουν καταβάλει οι ποδοσφαιριστές. Ακόμα και τα πρόσωπά τους είναι λασπωμένα. Ενδεικτικό των μαχών, κυρίως σώμα με σώμα, είναι ένα μετρός λάσπη. Ίβιτς πάτησε για το Λάκι, κόντρα, Καρεμπέ υποφελείται. Γιαννακόπουλος απέφυγε τον Κασάπη. Κρατάει ο Γιαννακόπουλος, τροφοδοτεί τον Καρεμπέ και αυτός κοντά του στον Ινιάδη. Πατσατζόγλου άργησε και έκανε λάθος. Γεωργιάς. Άκουσα τις φωνές του Γκόγκιτς τώρα που φώναξε πίσω στους παίχτες του Ολυμπιακού. Σεντένο. Νικολαίδης και Ανατολάκης. Θα τον κόψει ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Επιμένει ο αρχηγός ΣΑΕΚ. Σφύριγμα του Αγγελάκη προς τη στιγμή πλεονέκτημα. Τώρα είναι φάουλ. Οι κάμερες στον Ντέμι Νικολαίδη. Παίρνει τώρα την μπάλα από το φάουλ που χτυπήθηκε από το Ζαγοράκη. Ίβιτς. Δεξιά για τον Μπορμπόκη που είναι ξεμαρκάριστος. Τώρα βγαίνει πάνω τον Τζόρτζεβιτς. Θα κάνει τη σέντρα ο Μπορμπόκης πάνω στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πλάγιο. Και εδώ ο Τζόρτζεβιτς. Και ο Μπάγκεβιτς. Ίβιτς με τον Σεντένο. Κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Ένα ακόμη για την Ένωση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το ένατο στο μάτς για την ΑΕΚ έναντι τεσσάρων του Ολυμπιακού. Πλασαριστά το κόρνερ, ο Μπορμπόκης έτοιμος για τη σέντρα με τα αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυση από τον Τρασένα, αέρα περισσότερο ο Νικολαίδης. Παρά μπάλα, η φάση δεν έχει τελειώσει πάντως. Ξανά ο Τρασένα πιο μακριά και πιο πέρα ο Αλεξάνδρης, που αν δεν κάνω λάθος είναι πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο Γεωργέας ελέγχει και παίρνει φάουλα από τον Αλέξα Αλεξανδρή, την τρίτη αλλαγή του Σρέτσκο κάτανε στο μάτς. Εδώ Αλεξάνδρης. Εκείνο το καταπληκτικό γκολ για highlights στην πρώτη τελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος στο ντέρμπι του τίτλου στο στάδιο. Τράβηξε ο Ίβιτς και είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού που κάνει ο Σέρβος στον Πατσατζόγλου που βλέπουμε εδώ. Τα λεπτά κυλούν. Πάμε στο 44 του δευτέρου ημιχρόνου. Και τρία καθυστερήσεων βλέπουμε εδώ τον τέταρτο διαιτή του Τακίδη. Ένα τέρπι για γερά νεύρα,
με έντονες συγκινήσεις, πολύ πάθος, πολύ πείσμα. Αυτό που έλεγα και το πρώτο ημίχρονο. Μια άγρια ομορφιά, παιχνίδια που αξίζει να βλέπει ο κόσμος πραγματικά. Και ο Αλφα το παρέχει σήμερα στον κόσμο με την απευθείας κάλυψη του μεγάλου ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής. Τι είπες, Λάμπρο Παλάφα? Το ρόλο του μεταφραστή εντός αγωνιστικού χώρου τον έχει αναλάβει ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος καταλαβαίνει σαφώς την γλώσσα. Από τον Κάτανετς πάνε οι οδηγίες στον Κόγκιτς, από τον Κόγκιτς στον Τζόρτζεβιτς. Τώρα πάνε απευθείας από τον Κάτανετς στον Τζόρτζεβιτς. Νινιάδης στον Καρέμπε. Ξανά Νινιάδης. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα, αλλά τρία λεπτά και για ένα ντέρμπι έτσι με τέτοια στάθεια στις ισορροπίες ίσως και να είναι αρκετά. Για να δούμε κι άλλα. Κόρνερ από το κεφάλι του Λάκη. Το πέμπτο για τον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις και το 1-1 διατηρείται. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Εσείς δεν βλέπετε, πάει αργά-αργά ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς να το εκτελέσει. Να το σε. Τελικά δεν φαίνεται να κάνει αλλαγή ο Μπάγεβιτς. Κάτσε ξανά ο Ναλίτσες. Η τρίτη αλλαγή μάλλον δεν θα γίνει ποτέ του Μπάγεβιτς, Μάκη, έτσι. Έτσι ακριβώς, γιατί ο Δημήτρης Ναλίτσης πήρε εντολή να φορέσει ξανά τη φόρμα του και να κάτσει στον παγκό. Κόρνερ από τον Τζόρτζεβιτς. Απομάκρυση της μπάλας από τους παίκτες της ΑΕΚ. Νινιάδης, το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Θα προλάβει ο Χιώτης? Όχι. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Ανδρέας Νινιάδης, πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση. Με ένα σουτ χωρίς ιδιαίτερη τύχη, θα έλεγα. Και έτσι όπως κοντράρισε η μπάλα, ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να καρποθεί ο Ολυμπιακός σε αυτό το κόρνερ. Με τον Γιανακόπουλο. Πάει πλασαριστά προφανώς. Όχι, τελικά θα αφήσει για τον Τζόρτζεβιτς με φωνή από τον πάγκο Μάκη. Λάμπρο. Ακριβώς, ακριβώς. Του είπε να φύγει γρήγορα να το εκτελέσει αυτός από τη μία γωνία στην άλλη. Δείτε εδώ, Ζαγοράκι και Ανατολάκι. Μάχε σώμα με σώμα, πραγματικά. Η μπάλα περνάει, ο Χιώτης θα διώξει με αστάθεια. Μια δύσκολη φάση πάντως. Αλεξανδρής, ο Γεωργίας πιο γρήγορα στην μπάλα. Και παραχωρεί πλάγιο για να φύγει ο κίνδυνος από την περιοχή. Καλύψαμε το 1,5 λεπτό από τα 3. Που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Νινιάδης. Νινιάδης σπρώχνεται από το Σεντένο, φάουλ. Και φωνάζει κοντά του. Όχι, δεν τον φωνάζει το Σεντένο ο Αγγελάκης. Να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, φάση που ξαναβλέπετε, ο Σεντένο σπρώχνει τον Νινιάδη, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, ότι με αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, εδώ στον Α θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλα τα παραλειπόμενα, τα όσα θα ακολουθήσουν. Όσα είδαμε και δεν είδαμε ως τώρα στα 90 και λεπτά του παιχνιδιού, 93 που θα παίξουμε. Με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, το φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς, η μπάλα δεν πέρασε για τον Αλεξανδρή, απομάκρυνε ο Καψής. Ο Τζόρτζεβιτς τρέχει να βοηθήσει την άμυνά του και τα καταφέρνει μπροστά από το Σεντένο. Περνάει και τον Νικολαίδη. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Τζόρτζεβιτς σήμερα, που είχε καιρό να πάρει πάλι τον Ολυμπιακό στις πλάτες του. Σεντένο. Το ξαναλέω, πολύ πιο δραστήριος, βοήθησε την ΑΕΚ την ώρα που μπήκε στο μάτς αντί του Τσάρτα. Και εδώ είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Νίκο Αγγελάκη, που όπως και πέρσι που σφύριξε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και πρόπερσι, έρχεται χ και αυτό το παιχνίδι. Πάμε αμέσως, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 για διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε στον Νίκο Σκούμας. Βρισκόμαστε.